χαρά μου που είμαι εδώ, γιατί είναι ένα θέμα. Ακούγομαι, ελπίζω, ναι. Είναι ένα από τα πιο καυτά θέματα η ρητορική του μίσους, το οποίο το αντιμετωπίζουμε και στη Βρετανία και γενικά στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δύο λόγια πολύ σύντομα για μένα. Είμαι, όπως είπαμε, δημοσιογράφος χρόνια στο BBC, στην ελληνική υπηρεσία του BBC. Έχω καλύψει άλλες προηγούμενες σύνθετες και κακές καταστάσεις, τον πόλεμο στο Ιράκ. Όσοι θυμούνται τη Γένοβα 2001, τη μεγάλη διαδήλωση για το G8 που κατέληξε αιματηρή με το θάνατο του Ιταλού του νεαρού. Και πάει λέγοντας. Και μετά από όλα αυτά έχω δουλέψει και με ορισμένα ελληνικά μέσα και τώρα πια σιγά σιγά προσπαθώ όλα αυτά να τα βάλω σε μια τάξη όντας και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο. Τώρα, γιατί η Βρετανία, γιατί έχει ένα κάποιο ενδιαφέρον η Βρετανία, είναι αρκετά σχετική η συζήτηση που κάνουμε εδώ με τη βρετανική πραγματικότητα για μια σειρά λόγους. Καταρχάς, είναι μια αναπτυγμένη χώρα όσον αφορά στα μέσα ενημέρωσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει μεγάλους ιδιοσιογραφικούς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν αρκετά θεσμοθετημένα στοιχεία, κώδικες δεοντολογίας κλπ. Έχει ένα πολύ θεσμοθετημένο θεσμικό πλαίσιο και νομικό πλαίσιο, όχι μόνο δημοσιογραφικά, αλλά όσον αφορά και τη μονοπόληση της ειδησιογραφίας ή των μέσων ενημέρωσης, αν θέλετε. Οπότε αυτό είναι μια εμπειρία που έχει κάποιο ενδιαφέρον σίγουρα. Έχει ένα επιπλέον ενδιαφέρον σε σχέση με την κατάσταση εδώ, ότι είναι μια εδώ και πάρα πολλά χρόνια πολυπολιτισμική κοινωνία, ιδιαίτερα το Λονδίνο. Άρα, μία σειρά προβλήματα που βλέπουμε εδώ λίγο πολύ έχουν αντιμετωπιστεί, έχουν βρεθεί κάποιοι τρόποι διαχείρισής τους στην Βρετανία εδώ και καιρό και για το πώς διαχειρίζονται τα μέσα. Τα πράγματα βεβαίως είναι αρκετά σύνθετα και στη Βρετανία και παντού, δεν υπάρχουν ξεκάθαρες λύσεις. Αυτό που θα προσπαθήσω εγώ να κάνω τώρα στο διάστημα αυτό που έχουμε είναι να σας δώσω μία εικόνα λίγο για το νομοθετικό και το ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά ευρύτερα τα μέσα, τους κώδικες δεοντολογίας και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τη ρητορική του μίσους. Θα δούμε λίγο πώς καλύφθηκαν μερικές περιπτώσεις, πώς κάλυψαν τα μέσα, μια σειρά ζητήματα που σχετίζονται με το μεταναστευτικό, με τη ρητορική του μίσους κλπ. Και θα ζητήσω και τη βοήθειά σας για το πώς θα τα αντιμετωπίζαμε, διότι έχει ενδιαφέρον το πώς σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο έχουν αντιμετωπιστεί αυτά. Και βεβαίως θα έχουμε μια συζήτηση και θα δούμε αυτά τα παραδείγματα. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια να καταλήξω σε ένα πλαίσιο, αν θέλετε, ευρύτερο, που κατά τη γνώμη μου είναι χρήσιμο να υπάρχει γύρω από αυτόν τον κώδικα δεοντολογίας που συζητάμε για τη ρητορική του μίσους, γιατί όπως έλεγες και προηγουμένως, ένα σοβαρό πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία του λόγου και στο πώς αντιμετωπίζουμε φαινόμενα τέτοια και δεν αυτολογοκρινόμαστε ως δημοσιογράφοι. Η δουλειά μας γίνεται, όπως έχουν πει και προηγουμένως ανέφεραν πολλοί, ιδιαίτερα δύσκολη πλέον και έχει αλλάξει ποιοτικά πάρα πολύ και ποσοτικά βέβαια, λόγω του διαδικτύου, το οποίο βεβαίως δεν είναι το πρόβλημα. Απλά εισάγει κάποια νέα στοιχεία, έτσι. Εισάγει ένα τεράστιο αριθμό όγκο πληροφοριών, που μερικές φορές είναι αδύνατον ανθρωπίνως να το μπορέσεις να το ελέγξεις όσον αφορά, ξέρω εγώ, την εγκυρότητά του κλπ. Και βεβαίως πάρα πολύ γρήγορη αναμετάδοση αυτής της πληροφορίας, που σημαίνει ότι οτιδήποτε κάνουμε βρίσκεται αφενός στην άμεση κρίση του κοινού ή στην άμεση απέτηση του κοινού, γιατί κάπου το είδε και θέλει να το δει και σε εμάς. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα, να μηδενίσω εδώ. Αυτό είναι ένα site το οποίο μετράει σε αληθινό χρόνο, στα λίγα δευτερόλεπτα όπως βλέπετε που τρέχουν ήδη επάνω, το πόσοι νέοι χρήστες είναι στο Facebook, 54, 60 και πάει λέγοντας. Στο Twitter, πόσα καινούργια tweets έχουν γίνει. Στο YouTube, πόσα views έχουν γίνει των βίντεο. Και πάει λέγοντας. Ας το μηδενίσουμε τώρα για να πάρουμε μια εικόνα και μόνο των πληροφοριών που καλείται ο δημοσιογράφος σήμερα να διαχειριστεί. Και ας το δούμε έτσι προς το τέλος της συζήτησής μας σε τι νούμερα έχει φτάσει. Εάν θέλετε, οποιοδήποτε στιγμή θέλετε να κάτι δεν είναι καθαρό ή θέλετε να ρωτήσετε ή να παρέμβετε, ελεύθερα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε δηλαδή μέχρι το τέλος της όλης της συζήτησης. Λοιπόν, το βρετανικό ρυθμιστικό πλαίσιο στα μου έβασε κυρίως σε μία σειρά από κώδικες καλής πρακτικής και διοντολογίας που
έχουν συνταχθεί από διάφορα σώματα, από διάφορους οργανισμούς, αν θέλετε, κυρίως μέσων ενημέρωσης των ίδιων, δηλαδή το Reuters έχει ένα δικό του κώδικα, το BBC και πάει λέγοντας, αλλά και κάποιους ευρύτερους που έχουν κάνει οι μεγαλύτερες οργανώσεις ή ρυθμιστικοί ελεγκτικοί οργανισμοί. Τα ραδιοτηλεοπτικά έχουν κάποιες επιπρόσθετες ρυθμίσεις και βεβαίως όλα τα μέσα ενημέρωσης υπόκειται στους νόμους οι οποίοι σχετίζονται με τα θέματα δυσφήμισης, εσχρότητας, ρητορικής μίσους και πάει λέγοντας. Αυτό είναι μια καταρχήν, αν θέλετε, ιδιαιτερότητα ενδεχομένως της Βρετανίας σε σχέση με άλλες χώρες, ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ρητορικής μίσους καλύπτεται νομοθετικά, όχι ρυθμιστικά. Βεβαίως και υπάρχουν κώδικες διοντολογίας κτλ. Εάν όμως υπάρχει ένα θέμα το οποίο αναφέρεται, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ρητορική μίσους, καταρχάς θα είναι αδίκημα σε σχέση με τον νόμο. Ανεξαρτήτως του εάν ο οργανισμός ο οποίος ο δημοσιογραφικός το μεταδίδει είναι στους κώδικες διοντολογίας του ή όχι. Μια ακόμα ιδιαιτερότητα της Βρετανίας, πώς δεν θα ήταν ιδιαίτερη η Βρετανία, είναι ότι επειδή είναι διαφορετικές χώρες, είναι η Αγγλία, η Ουαλία, η Σκωτία και η Βόρεια Ιρλανδία, ο καθένας έχει το δικό του νομικό καθεστώς. Η Αγγλία και η Ουαλία έχουν ένα κοινό, η Σκωτία και η Βόρεια Ιρλανδία διαφορετικό. Στην Σκωτία συγκεκριμένα έχει ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου ήδη μία ολόκληρη επανεξέταση όλων των κωδικών, αν θέλετε, και της νομοθεσίας που σχετίζεται με τα εγκλήματα και τη ρητορική του μίσους. Έτσι, όχι μόνο τη ρητορική, αλλά και τα εγκλήματα μίσους. Και έχει αρχίσει μία σύνταξη έκθεσης, όπου θα αναμένεται αυτή να καταλήξει σε μία αναφορά, σε μία έκθεση του χρόνου και εκεί θα διαπιστώσουν, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουν να κάνουν κάποιες αλλαγές, προσαρμογές κλπ. Στη Βόρεια Ιρλανδία, όπως προφανώς καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με την ιδιαιτερότητα της περιοχής, που δεν είναι άλλη από την διαμάχη μεταξύ των δύο κοινοτήτων της περιοχής. Στην Αγγλία και στην Ουαλία τώρα, που είναι το κύριο μέρος που μας ενδιαφέρει και βασικά βάση του νόμου που λειτουργούμε και ως BBC, η έκφραση μίσους εναντίον μιας ομάδας ατόμων λόγω του χρώματος, της φυλής, της εθνικότητας ή της ηθαγένειας ή της εθνικής καταγωγής τους είναι παράνομη ήδη από το 1986 με ποινές οι οποίες φτάνουν τα 7 χρόνια φυλάκιση ή και με πρόστιμο ή μπορεί να είναι μόνο πρόστιμο ανάλογα με την περίπτωση. Δηλαδή το θέμα της, του μίσους, αν θέλετε, συνολικά της έκφρασης μίσους εναντίον κάποιου είναι μια αρκετά παλιά υπόθεση. Αργότερα αυτή ανανεώθηκε, ας το πούμε έτσι, το 1994 με έναν νόμο ο οποίος έθεσε εκτός νόμου, απαγορεύει σε οποιονδήποτε να προκαλέσει παρενόχληση, αναστάτωση, δυσφορία με απειλητικές, καταχρηστικές ή προσβλητικές λέξεις ή συμπεριφορές. Και εδώ είναι ποινικό το αδίκημα και εδώ οι ένοχοι μπορεί να καταδικαστούν σε φυλάκιση για μια περίοδο συνήθως μέχρι 6 μήνες και με ένα χρηματικό πρόστιμο το οποίο έχουν ένα είδος κώδικα σε σχέση με αυτά τα πρόστιμα. Δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 λίρες, αλλά πάντως είναι ένα. Ειδικά αν είναι ιδιώτης, αρκετά σημαντικό πρόστιμο. Τέλος, πρόσφατα, το 2006, σχετικά πρόσφατα, ποινικοποιήθηκε η χρήση απειλητικών λέξεων και συμπεριφορών, καθώς και η έκδοση γραπτού υλικού που προτίθεται να προκαλέσει θρησκευτικό μίσος. Αυτό ήταν μια απάντηση συγκεκριμένα απέναντι σε όλη τη διαδικασία της ισλαμοφοβίας κλπ. Αυτό είναι, αν θέλετε, το νομικό πλαίσιο το οποίο βρίσκεται πάνω από όλα τα μέσα ενημέρωσης στη Βρετανία. Έτσι, δηλαδή, οτιδήποτε αντιβαίνει σε αυτό, ανεξαρτήτως του αν υπάρχει κώδικας διοντολογίας ή όχι, είναι αυτομάτως ποινικό αδίκημα. Αν θέλει κάποιος, πάει στην δικαιοσύνη και βρίσκει, ας το πούμε έτσι, το δίκιο του σε σχέση με αυτό. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, παρόλα αυτά και ήδη από την νομοθεσία, αν θέλετε, από το αρχικό πλαίσιο, είναι η ιδιαίτερη μνήμα που κάνει ο νόμος στην ελευθερία του λόγου, διότι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι πώς θα είμαστε σωστοί δημοσιογράφοι και ταυτόχρονα δεν θα αυτολογοκρινόμαστε και ταυτόχρονα θα μπορεί οποιοδήποτε θέλει να εκφραστεί, ενδεχομένως και με προκλητικό τρόπο, να μπορεί να το κάνει μέσα σε κάποια πλαίσια. Λέει λοιπόν, και είναι χαρακτηριστική αυτή η διατύπωση, τίποτα στο παρόν τμήμα του νόμου δεν πρέπει να διαβάζεται ή να τίθεται σε ισχύ κατά τρόπο που να απαγορεύει ή να περιορίζει την συζήτηση, την κριτική ή την έκφραση της αντιπάθειας, της γελιοποίησης, της προσβολής ή της κατάχρησης συγκεκριμένων θρησκειών ή πεπιθήσεων ή πρακτικών των οπαδών τους ή οποιοδήποτε άλλου συστήματος πεπιθήσεων. Οι υποκειμενικές περιγραφές των ενεργειών ή της συμπεριφοράς ενός ατόμου, όσο απεχθείς, οργισμένες ή απαράδεκτες και να είναι,
δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προσπάθεια εξάπλωσης του μίσους, εκτός εάν το κίνητρο ορίζεται σαφώς ως τέτοιο. Η ελευθερία του λόγου, αυτή η προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στην ελευθερία του λόγου από τη μια μεριά, στο δικαίωμά μου δηλαδή να γελιοποιήσω ακόμα σε τελική ανάλυση κάποιον, και από την άλλη μεριά, στο δικαίωμά μου ως πολίτη να αμυνθώ απέναντι σε οτιδήποτε θεωρώ προσβλητικό, είναι αυτή η ισορροπία που προσπαθεί να λύσει και ο νόμος και όλοι οι κώδικες δεοντολογίας. Είναι στο επίκεντρο της συζήτησης αυτής. Το 2008 προστέθηκε σε όλα τα αδικήματα και η υποκίνηση μίσους λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Και πάρα πολύ πρόσφατα, πέρυσι τον Ιούλιο, η κυβέρνηση, είναι χαρακτηριστικό έτσι, τον Ιούλιο αμέσως μετά τον Brexit, παρουσίασε τη λεγόμενη δράση ενάντια στο μίσος, όπου αναπτύσσει το σχέδιό της για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα εγκλήματα του μίσους. Ανάμεσα στα άλλα, γίνεται λόγος για αποτροπή εγκλημάτων μίσους μέσω της αμφισβήτησης των στάσεων και των πεποιθήσεων που βρίσκονται πίσω από αυτά τα εγκλήματα. Άρα, κοιτάμε, αν θέλετε, πράγματα που βρίσκονται πιο κοντά σε αυτό που εμείς αποκαλούμε τώρα ρητορική του μίσους, αυτά τα οποία διαμορφώνουν ένα κλίμα κατά κάποιο τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε πρακτική κάποιου ανθρώπου να τελέσει τέτοια εγκλήματα. Μέσω της αμφισβήτησης των στάσεων και των πεποιθήσεων που βρίσκονται από αυτά τα εγκλήματα και προβλέπονται εκπαιδευτικά προγράμματα. Εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχει πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα σχολεία, προβλέπεται, εν πάση περιπτώσει, να το πω πιο σωστά, ώστε να διευκολύνουν τις συνομιλίες στα δύσκολα θέματα, όπως λέει. Άρα, ήδη από το σχολείο αντιμετωπίζουμε την κοινωνία ως έχει, ή προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει, να το κάνουμε, και να διευκολύνουμε τις συζητήσεις, υπενθυμίζω, σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, σε μια κοινωνία όπου το να είναι, ας πούμε, μαύροι, άσπροι, μουσουλμάνοι, χριστιανοί και ξέρω εγώ τι άλλο μαζί σε ένα σχολείο δεν είναι περίεργο, έτσι, είναι θεσμοθετημένο από χρόνια. Εκεί υπάρχουν προφανώς πολιτισμικές διαφορές, δεν τις αρνείται κανείς. Όμως αυτά τα θέματα και τα δύσκολα θέματα, εάν για παράδειγμα σου λέει ο άλλος είσαι μουσουλμάνος, τι είναι αυτά που κάνουν άλλοι μουσουλμάνοι, είσαι τρομοκράτης ή δεν είσαι. Πράγματα τα οποία ειδικά για ένα παιδί είναι σοβαρά. Υπάρχει λοιπόν η πρόβλεψη για ένα είδος, πώς να το πούμε, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να διευκολύνουν αυτές τις συνομιλίες και επιπλέον για να μπορούν να αξιολογούν τα επίπεδα και αναλόγως να παρεμβαίνουν αν υπάρχει περίπτωση για εκφοβισμό είτε αντιμουσουλμανικό, είτε αντισημιτικό, είτε ομοφοβικό, είτε ρατσιστικό, είτε οτιδήποτε άλλο παρόμοιου τύπου μέσα στα σχολεία. Αυτό λοιπόν είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα ραδιοτηλεοπτικά και τα ιντερνετικά μέσα είναι το δεύτερο πλαίσιο, έτσι είναι ο νόμος, και μετά έχουμε μία σειρά ρυθμιστικούς οργανισμούς, αν θέλετε. Ο βασικός ρυθμιστικός οργανισμός είναι η Ofcom. Η Ofcom νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να το σκεφτεί κανείς είναι κάτι σαν το ΕΣΟΥΡΟΥ το δικό μας, αλλά με πολύ πιο διευρυμένες αρμοδιότητες και πολύ πιο ισχυρό στην επιβολή των πραγμάτων τα οποία λέει. Δηλαδή, η Ofcom καθορίζει από το πώς θα κατανέμονται οι συχνότητες στα κινητά, το εάν η BT, η οποία έχει ένα σκέλος το οποίο αφορά, έχει την υποδομή, την ιντερνετική, αυτό το κομμάτι της θα πρέπει να παραμείνει μέσα στην εταιρεία ή να σπάσει και να γίνει ξεχωριστή εταιρεία για να διευκολυνθεί ο ανταγωνισμός και πάει λέγοντας. Έχει δηλαδή έναν κυριολεκτικά τεράστιο διευρυμένο ρόλο σε σχέση με την επικοινωνία. Μάλιστα από τις αρχές του μήνα, εδώ και λίγες μέρες δηλαδή, έχει τον έλεγχο και του BBC. Το BBC μέχρι πρότινος, μέχρι την 1η Απριλίου, ήταν αυτορυθμιζόμενο. Δηλαδή, αν κάποιο είχε ένα πρόβλημα, υπήρχαν ειδικές δομές μέσα στο BBC που τα αντιμετωπίζανε. Από 1η Απριλίου και αυτό, όπως και όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί, ραδιοτηλεοπτικοί κλπ., ελέγχονται πλέον από την Ofcom, ο οποίος είναι ξεχωριστός οργανισμός. Το μέλημα το κύριο, όπως χαρακτηρίζεται, είναι η υπεράσπιση και η διεύρυνση των συμφερόντων των πολιτών και των καταναλωτών και η πρόθεση του ανταγωνισμού όπως χρειάζεται. Λογοδοτεί στο κοινοβούλιο ως οργανισμός, ως ρυθμιστικός οργανισμός όλου αυτού του χώρου. Και το συμβούλιο που ασχολείται με τα θέματα του περιεχομένου στα μέσα ενημέρωσης, γιατί προφανώς υπάρχουν και μια σειρά άλλοι τομείς, πιο τεχνικοί αν θέλετε, αποτελείται από μια σειρά στελέχη του χώρου, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα από τον χώρο. Πρόεδρος του είναι ο Νικ Πόλαρντ, ο οποίος είναι πρώην δημοσιογράφος του BBC, ήταν στο ITV και ήταν και ο διευθυντής του Sky News. Ένας άνθρωπος με τεράστια πείρα. Το λέω αυτό με την έννοια ακριβώς να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι που στελεχώνουν αυτόν τον οργανισμό όσον αφορά στα θέματα περιεχομένου, προέρχονται από τον χώρο μας και δεν είναι ξεχωριστές πολιτικές, αν θέλετε, τοποθετήσεις με την έννοια ότι δεν έχουν άμεση σχέση με τον χώρο.
Για την ιστορία, να πούμε ότι ήδη από ένα νόμο για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα του 1990 απαγορεύεται ανάμεσα στα άλλα και η μετάδοση προγραμμάτων που υποκινούν εγκληματικές πράξεις ή εξεγέρσεις, προσβάλλουν το δημόσιο αίσθημα ή περιλαμβάνουν παράνομο υλικό όπως τέτοιο που να μπορεί να διαταράξει τις φιλετικές σχέσεις. Αυτό είναι ήδη από το 1990. Και η Ανεξάρτητη Επιτροπή για την Τηλεόραση παλιότερα είχε αναφέρει στις οδηγίες της ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι ρατσιστικοί όροι. Και εδώ τώρα θα μπω σε ένα σημείο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η χρήση τους, των ρατσιστικών όρων δηλαδή, είναι αποδεκτή μόνο εκεί που δικαιολογείται σαφώς στα πλαίσια του προγράμματος. Το σαφώς στα πλαίσια του προγράμματος θα το δούμε πώς ακριβώς, τι ακριβώς σημαίνει παρακάτω, αλλά από τα σημεία το οποίο νομίζω ότι πρέπει κανείς να κρατήσει στο μυαλό του. Δεν υπάρχουν στεγανά, δεν υπάρχουν πράγματα που είναι γραμμένα στο μάρμαρο επάνω και δεν αλλάζουν με τίποτα. Τα πάντα είναι εντάσσονται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αυτό που θα ήθελα να μας μείνει, αν θέλετε, από αυτή την γενική εικόνα του πρώτου κεφαλαίου της ρύθμισης, δηλαδή όσον αφορά την νομοθεσία και τον ελεγκτικό οργανισμό, του ΝΟΦΚΟΜ, είναι ότι υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο μέσα στο οποίο οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί και οι δημοσιογράφοι λειτουργούν. Και αυτό είναι ανεξάρτητο των ίδιων των οργανισμών τους, των ίδιων των εταιριών, των εφημερίδων, των τηλεοράσεων κλπ. Που δουλεύει ο καθένας. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι που δεν είναι καθαρό, θα θέλετε να παρέμβαση. Αλλιώς να προχωρήσουμε, να δούμε λίγο σε δύο λεπτά, να δούμε το πώς λειτουργεί το BBC, που είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς και πιο σεβαστούς, αν θέλετε, κώδικες δεοντολογίας που υπάρχουν. Πριν όμως από αυτό, μίλησα τις προάλλες με τον Τζον Γκάρλαντ. Ο Τζον Γκάρλαντ είναι ένας καθηγητής, είναι ο διευθυντής του τμήματος κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σάρι. Είναι ειδικός στα θέματα των εγκλημάτων μίσους και της λειτουργικής μίσους, αν θέλετε. Προέρχεται από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ, το οποίο έχει κάνει μία από τις μεγαλύτερες και σπουδαιότερες έρευνες στα θέματα αυτά. Όπως θα ακούσετε, ήταν και με τις ανάλογες οργανώσεις της Χρυσής Αυγής, θα λέγαμε, κατά αναλογία, πολύ γενική. Κάναν κοινωνιολογική έρευνα, μιλάγαμε στους ανθρώπους. Μίλησα μαζί του για να πάρουμε μια εικόνα λίγο να μας δώσει αυτό το ευρύτερο πλαίσιο. Ρητορική μίσους, εγκλήματα μίσους, τι σημαίνει για τα μέσα, πώς το αντιμετωπίζουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος τα βλέπει, αν θέλετε, λίγο έξω από την πλευρά μας, γιατί προέρχεται από την πλευρά της κοινωνιολογίας, έτσι δεν είναι δημοσιογράφος. Οπότε θα μου επιτρέψετε να βρω το βίντεο. Well, I mean, I think that hate crime itself is the targeting of someone based upon hostility against their identity. And so, as you probably know, in the UK, there are five sort of officially recognised strands, you know. So if you're targeted because of hostility towards your race, religion, disability, sexual orientation, transgender status, you know, it sort of counts as a hate crime. I think from my own perspective, I'll probably have it a little broader, if you know what I mean. So I wouldn't necessarily limit it to those five strands, but think of including others too. So for example, you know, there's a growing body of evidence that perhaps it, you know, it might be the targeting of the homeless, for example. Or some people have argued a case for, you know, the elderly as another strand, or other sort of marginalised and discriminated against groups. So, for example, Merseyside Police records attacks upon sex workers as hate crimes. And Greater Manchester Police, and I think another 12 at least, record sort of assaults, attacks and harassment of those from alternative subcultures as hate crimes, which is really interesting. So, yeah, I mean, I think I would definitely broaden it out. Hate speech, of course, is a sort of different issue in a way, but different but related issue. And you know, the way it's the law works here, you know, in the UK is we do have you know, incitement legislation. So we have incitement to hatred against race and faith and sexual orientation, which obviously can include words, but the law is different. I don't know if you know this across the different strands. So, for example, the law is framed something like
you know, somebody using words or written material which is threatening, abusive or insulting, in the case of stirring up hatred against somebody's race. So it's threatening, abusive or insulting. Whereas for sexual orientation, the bar is set a little higher. So the words have to be threatening. Do you know this? So it can be abusive or insulting, and that wouldn't tick the incitement to hatred against somebody's sexual orientation box. And of course, for the other two strands, disability and transgender status, there's no incitement to hatred legislation. So it's really interesting how it all, you know, how it differs across the actual recognised strands. And I think I personally, it's a really difficult one, isn't it? I would probably set the bar at threatening, I think. And that's because of the clash against free speech for abusive and insulting, and whether you have the right to insult somebody or not, for that to be hate speech or not. But is there some, how does the correlation, if you like, between hate speech and hate crime work? Because we've seen, even recently now with Brexit, quite a few sort of comments and commentators, Katie Hopkins springs up to mind, which their comments could be considered racist, could be considered hate speech, could be considered. But does that mean that it relates eventually to hate crime? Does that create kind of a certain responsibility, if you like, in terms of the commentators and the media who report them? Yeah, no, that's a very good point. It's difficult to prove, isn't it, that sort of link between the two. But it seems to be the case, there's anecdotally, there's a growing body of evidence that since the build-up to the Brexit referendum vote and then a few months after, the atmosphere was so toxic, it might even be still a bit toxic because of the inflammatory language that was used. And it does, you know, I think the spike in hate crime in and around that time and after is genuine, and that is real. And it is related to the climate that was created by some of the inflammatory language. So, yes, I mean, I think there is, you know, it's important for people to be responsible and to really think about, you know, what they're saying, because the sort of cumulative end result of a lot of that, I think, probably is, you know, or does result in hate crime. Does all this hate speech and even hate crime, in the sense of what we consider hate crime, as you mentioned, has a certain historicity, somehow contextual, things that once we were not considered as offensive, for example, now we consider them, and eventually maybe in the future something else, you know, might change. I'm thinking that from both sides of the argument, if you like, in a left and right broad sense, and thinking of things like the so-called Overton window that defines what is acceptable for the public, to the public, you know, to discuss. Is there a kind of a historic progression in that, you think? Yes. In what we perceive? Yeah, I do think that. Yeah, there is. And it's really interesting how it is a bit time dependent. And, you know, just in my own lifetime, you know, growing up in the UK and hearing language on the television and the use of racist jokes, for example, that was, you would see that in the 1970s and to a certain extent in the 1980s. But gradually over time, that's, you know, and obviously now considered to be wrong. And again, probably if you were to tell a racist joke on the television, you probably wouldn't be prosecuted. It would be the end of your career, you know, in whatever medium you're in. So yeah, I think that has shifted and changed over time. Sexual orientation is another one whereby, you know, until relatively recently, you would have seen parodies of gay people and jokes about them on the television and all sorts of caricatures in comedy programmes, which gradually over time have disappeared. You know, they've gone. So then it seems to be, generally speaking, a sort of progress, if you know what I mean, sort of progressive movement. There is, however, the other side of it, because you've got so much talk about anti-immigration, anti-immigrant talk, anti-Muslim talk, you know, all sorts of, in countries like Greece, for example, but also we see it in the States recently, we see it in various things. So does that create a kind of a pressure in a way to change what we consider to be acceptable as hate speech, inflammatory speech, and eventually hate crime as well? Does it push us to the right, if you like, of the spectrum? Ooh, in terms of how you think what, about of right? What we consider to be appropriate and what we consider to be inflammatory, because, to give an example, in Donald Trump's case, people who actually agree to the Muslim ban to the countries
that are mainly Muslim and he wants them to be banned, already have made a step to the right in the perception of the whole thing as that being appropriate. And that creates a certain discourse, broader discourse and discussion, which takes place even now. And I wonder whether that might change our perceived frame of what constitutes inflammatory hate speech, or it's just an acceptable thing because we are threatened by those people. What a good question. I mean, you know, it's an extraordinary thing to do, or what he's done, you know, to put a travel ban on the six men. You know, it seems, I think, to many people in the UK context, you know, really extraordinary. You know, totally unacceptable thing to do. But it's interesting that it could well, I don't know, you know, there's one of the things that came out of the Brexit, you know, the whole debate around Brexit was this, idea, I suppose, that for some people who had hidden, say, racist views, they felt almost empowered by the debate and by the vote and felt, you know, stronger as a result. And there's some evidence that that has happened to a degree, at least anecdotally. And so, yeah, the same might happen over there with people thinking, brave Donald Trump is showing a lead. You know, this is a great thing to do. This is why we elected him. And I think probably in the world of academia in the UK, we forget that side of it because we're all, you know, sort of recoiling in horror about what he's done. But, yeah, of course, yeah, there's probably people that think excellent, you know, and, you know, it's even people in the UK context, I think. Again, probably on the right and perhaps on the far right to a degree, or, I don't know, people in UKIP or people in, you know, with sympathy for the English Defence League and groups like that. But you mentioned the English Defence League, EDL, and what I found fascinating was that in the recent attack on Westminster, suddenly we had the leader of the EDL being quoted, visiting the site and being quoted in the media, and which is, I would think, would probably be unheard of, would not have happened, say, 10 years ago in the British press. So that sort of brings this extreme right-wing narrative more into the mainstream, even as a kind of a report, doesn't it? No, it does. It's a good point. I mean, it seems as though that has happened to a degree, because some of the ideas of the far right seem to become a bit more mainstreamed. And, you know, the English Defence League itself is a fascinating organisation to study. I've done some research in that area with, someone I worked with when I worked at the University of Leicester. And they were a fascinating organisation we basically sort of mixed and mingled with the English Defence League as a way of doing the research. And, of course, you'd come across all sorts of opinions. And it's difficult to, you know, it's problematic to automatically, just write people off and condemn them for holding those views. Because again, I think in my world, in the sort of academic world, it's very easy to say, oh, they're ill-educated, they're racist, these are awful people. But we actually, you know, we were hearing, you know, members of that group talking about their life circumstances, their fears, and sometimes, you know, it was to do with feeling very precarious in your job or not having a job, and they felt lost and forgotten by the political establishment, especially by the Labour Party, who they might have traditionally voted for, you know, in the past. They thought was now a middle-class elite themselves, and so they were, a lot of their anger and rage was sort of, didn't have a political outlet, so they created their own. And it was Muslims that were the sort of scapegoat, and often people, you know, Muslims in the same economic situation as them, you know, in very poor backgrounds, but it was them, you know, coming into, you know, our area, and, you know, the challenge that they posed for sort of resources and jobs and housing, that meant people were really enraged and angered. And I think a lot of the rhetoric that the EDL had used, and indeed some of it you could see in UKIP, then become a bit more mainstreamed in the whole Brexit vote and debate. And, you know, we ended up where we did, incredibly, with a sort of seemingly a vote for xenophobia, you know. What do you put the media in all this discussion? What kind of responsibility, shall I say, do you put on them, or what kind of blame reporting, and how that we report hate speech, how we report hate crime, what kind of language we use, what obligations we might have? Well, it's such a difficult topic, because you don't want to sort of necessarily restrict the freedom of the press, but some newspapers need to be more responsible, undoubtedly, and, you know, the
particularly in recent years, you know, the Express and the Mail, some of their coverage of immigration and of asylum seekers has been so awful, you know, brutally xenophobic. This cannot be good. You know, it just cannot help but create, at least to a degree, a really unhelpful climate. And, you know, there's I don't know if you've seen that Stop Funding Hate. Have you seen them, that organisation, yeah, you know, decided to target those who advertise in papers like the Mail and the Express to say, do you realise that you're actually inadvertently funding, you know, xenophobic, sometimes racist newspaper coverage of these issues? And I think that's, you know, that's a really interesting development. But of course, you know, how far you restrict, you know, with freedom of speech has, you know, there is responsibility. As some of those newspapers are deliberately mischievous, which is a polite way of putting it. How important is the language used when reporting hate crime or even hate speech? I mean, one thing that springs to mind is relatively recently we had this issue with the foreign lorry drivers who were speaking on their mobile phones following this tragic accident where a child and family were killed. And I remember at the time many of the newspapers saying reports with lorry drivers driving, and it was like Polish lorry drivers, specifying that. How important is it, the kind of language, or even the how much we specify the actual thing, an actual incident? Because obviously it's not only Polish lorry drivers. I mean, imagine that if they break the law, you know, they would. Yeah. Well, yeah, absolutely. I mean, I really wish they were much more responsible and thoughtful than they are. Because, you know, they don't need to emphasise things like that, I don't think. And, you know, some of the reporting is, you know, was it The Sun that had carried that article a couple of years ago about something like, I don't know, X percentage of Muslims support jihad or something, which proved to be, from the survey they were quoting, just totally false. And they had to sort of apologise for that in the end. So it's that sort of sometimes malicious mischief-making, you know, with the use of language and the tone that I think is really unhelpful and does, you know, in some way help to create a sort of climate whereby, well, you know, things do become toxic, and then, you know, you can see, you know, as a direct result of many things and a worsening climate around Brexit, you can see hate crimes occurring. Αυτό που προσωπικά βρίσκω πέρα ενδιαφέροντα σε αυτά που είπε ο Τζον είναι η έμφαση που έδωσε ο ίδιος, κατά το προσέξατε και εσείς, ανάμεσα σε αυτή την ισορροπία της ελευθερίας του λόγου, δηλαδή ακόμα και απ' έξω και από μια πλευρά η οποία είναι έτοιμη να ασκήσει κριτική επάνω μας για οτιδήποτε λέμε, βλέποντάς τα από αυτή τη σκοπιά, το θέμα του πώς θα μπορέσουμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε αυτά, στην ελευθερία του λόγου και στο πώς μιλάμε και το πώς θα κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, είναι σοβαρό. Βεβαίως, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι και αυτή η διατύπωση σε σχέση με τον Brexit. Χαρακτηριστικός τίτλος, Evening Standard, 13 Οκτωβρίου του 2016, πέρυσι, αύξηση των εγκλημάτων μίσους μετά το Brexit, έτσι, σύμφωνα με τις στατιστικές. Είναι αποτέλεσμα της ρητορικής αυτό. Όπως λέει και ο ίδιος, δεν μπορείς να βρεις μια απευθείας αναλογία ότι επειδή κάποιος έγραψε κάτι, αυτομάτως έγινε εκείνο. Δημιουργείται όμως ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μία σειρά ιδέες, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και ιδέες για δράση σε κάποιους, αρχίζουν να οριμάζουν και ενδεχομένως να βρίσκουν και τελικά διέξοδο. Αυτό το βρίσκουμε μπροστά μας και έχει ενδιαφέρον όταν δούμε το πώς αντιμετωπίζει η Ofcom, ο οργανισμός που είπαμε ότι ελέγχει τα ραδιοτηλεοπτικά και ιντερνετικά κομμάτια, μέσα μία σειρά ζητήματα. Αναγνωρίζει καταρχάς η Ofcom, αν βρω και το, σε ένα ολόκληρο πλαίσιο το οποίο είναι με τους κανόνες της, αναγνωρίζει ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς μπορεί να επιθυμούν να καλύψουν ή να κάνουν συνεντεύξεις με άτομα ή οργανισμούς που έχουν ακραίες ή δύσκολες απόψεις σε θέματα ειδήσεων και επικαιρότητας και ότι αυτό είναι σαφώς προς το δημόσιο συμφέρον. Και πάλι έχουμε την ελευθερία του λόγου. Δηλαδή, το να μιλήσω με έναν φασίστα, να το πω έτσι απλά, εάν εντάσσεται στο πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος, διότι πρέπει να κάνω συνέντευξη, ως οργανισμός, ως δημοσιογράφος, είναι δικαίωμά μου. Θα δούμε όμως μέσα σε τι πλαίσιο. Απαγορεύει την μετάδοση υλικού που ενδέχεται να ενθαρρύνει διάπραξη εγκλημάτων ή να οδηγήσει σε ταραχές. Προσέξτε, ενδέχεται να ενθαρρύνει, είναι αυτό που λέμε το ευρύτερο πλαίσιο. Τι υλικό είναι αυτό, περιεχόμενο που άμεσα ή έμεσα αποτελεί έκκληση, πρόσκληση για μια εγκληματική ενέργεια ή διατάραξη της ησυχίας και του κόσμου, ταραχή.
υλικό που προωθεί ή ενθαρρύνει συμμετοχή στην τρομοκρατία ή άλλες μορφές εγκληματικής δραστηριότητας. Ρητορική μίσους που ενδέχεται να ενθαρρύνει εγκληματική δραστηριότητα ή να οδηγήσει σε ταραχή. Και πάλι το ενδέχεται. Ρητορική μίσους κατά την Ofcom, και εδώ είναι, αν θέλετε, ο ορισμός που λίγο πολύ πλέον επηρεάζει όλα τα μέσα στη Βρετανία τα ραδιοτηλεοπτικά, προσδιορίζεται ως όλες οι μορφές έκφρασης που διαδίδουν, υποκινούν, προωθούν ή δικαιολογούν το μίσος που βασίζεται στη μυσαλλοδοξία λόγω αναπηρίας, εθνικότητας, φύλου, αλλαγής φύλου, φυλής, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Και ξεκαθαρίζει αυτό που είπαμε, το ευρύτερο πλαίσιο, ανεξάρτητα από τις επιμέρους καταστάσεις, ότι όταν της προκύπτουν τέτοια θέματα στα οποία κάποιος προσφεύγει στην Ofcom για να κρίνει ένα ρεπορτάζ ή κάτι, αυτοί εξετάζουν την πιθανή επίδραση του υλικού όσον αφορά στην ενθάρρυνση διάπρακτης εγκληματικών πράξεων ή ταραχών. Λένε χαρακτηριστικά οι ίδιοι ότι η χρήση λέξη πιθανό, likely λένε, που είναι η ακριβής λέξη στα αγγλικά, σημαίνει ότι η Ofcom δεν είναι υποχρεωμένη να εντοπίσει τυχόν αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα στο περιεχόμενο της εκπομπής και κάποια εγκληματική πράξη συγκεκριμένη. Με άλλα λόγια, είναι αυτό που λέγαμε. Ναι, μεν δεν υπάρχει, όπως έλεγε και ο Τζον, απευθείας σχέση, έγραψε κάτι μια εφημερίδα ή είπε ένας σταθμός, έγινε κάτι την επόμενη μέρα και αυτά συνδέονται. Όμως ο σταθμός είναι υπόλογος εάν έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα και αυτό ενδεχομένως να συσσαγωγικά ενέπνευσε κάποιους για να προχωρήσουν σε κάποια δράση. Κατά την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων στο κοινό, σημαντικό είναι το δημοσιογραφικό πλαίσιο στο οποίο παρουσιάζεται το υλικό. Και είναι αυτό που είπαμε, ότι επιτρέπεται λοιπόν να κάνεις μια σειρά πράγματα, αλλά αρκεί να ενταχθούν μέσα σε ένα πλαίσιο. Αυτό που εξετάζουν είναι το περιεχόμενο των δηλώσεων, ο τρόπος με τον οποίο έγιναν αυτές οι δηλώσεις, αν το υλικό έχει μέσα άμεσες ή έμεσες προκλήσεις για δράση. Ένα τέτοιο υλικό, για παράδειγμα, προωθεί ή ενθαρρύνει εγκληματικές ενέργειες ή δίνει σαφές μήνυμα ότι ένα άτομο θα πρέπει να θεωρήσει καθήκον του να διαπράξει εγκληματική πράξη, προφανώς είναι παράνομο. Όμως η κάλυψη ή η μαγνητοσκόπηση, η βιντεοσκόπηση, όπως θέλετε πείτε το, μιας εγκληματικής δραστηριότητας από μόνη της δεν αποτελεί κατά ανάγκη ενθάρρυνση ή υποκίνηση. Άρα μπορεί ο δημοσιογράφος να καλύψει οποιαδήποτε εγκληματική, προβληματική, αν θέλετε, παράνομη ενέργεια. Ποια είναι τώρα αυτά τα πλαίσια μέσα στα οποία λειτουργεί το ευρύτερο σύστημα, ο δημοσιογραφικός στόχος του προγράμματος? Είναι βασικά δημοσιογραφικά, άμα το δείτε συνολικά, είναι οι απλές δημοσιογραφικές αρχές, θα λέγαμε. Δημοσιογραφικός στόχος του προγράμματος. Μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα να ενθαρρυνθεί, να προκληθεί ποινική δίωξη όταν ένα πρόγραμμα επιδιώκει να επηρεάσει το κοινό σε θέμα ή παρέχει μια μη κριτική πλατφόρμα σε κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει κύρος απέναντι στον κόσμο. Συνεπώς, όπως είπα και προηγουμένως, μπορείς να μιλάς και να παίρνεις συνέντευξη από όποιον θες, ακόμα και τον πιο ακραίο, αλλά δεν μπορεί να είναι άκρητη η συνέντευξη. Δεν μπορεί να του παρέχεις μια πλατφόρμα χωρίς να υπάρχει αντίδραση δημοσιογραφική. Να κοντράρεις απέναντί του, να θέτεις τα ζητήματα, τον αντίλογο απέναντι σε αυτά τα οποία λέει. Και συνεπώς, λέει, πρέπει να φροντίζουν οι οργανισμοί να παρέχουν το ευρύτερο πλαίσιο και να προκαλούν και να ρωτούν και να αντιλέγουν στις αμφιλεγόμενες απόψεις όταν αυτό χρειάζεται. Και το ευρύτερο πλαίσιο. Το δεύτερο που εξετάζει είναι η ιδιότητα και η θέση των όσων εμφανίζονται. Δηλαδή, είναι πιο πιθανό να διωχθεί ένας οργανισμός ή ένας δημοσιογράφος, αν θέλετε, αν το πρόσωπο που εμφανίζεται στο πρόγραμμα, στη συνέντευξη, στο οτιδήποτε, βρίσκεται σε θέση εξουσίας ή προφανώς διαθέτει κάποιο κύρος στο κοινό. Είναι ένας γνωστός, θέλετε celebrity, θέλετε πολιτικός, θέλετε οτιδήποτε. Δηλαδή, το τι απήχηση μπορεί να έχει στο κοινό προσμετράται μέσα στο κατά πόσο πρέπει να πάρεις μέτρα για αυτό ή όχι. Και πάλι εδώ, όπως λέει, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη αντίδραση από πλευράς και του σταθμού και του δημοσιογράφου. Άλλο στοιχείο, αν υπάρχει ακριβώς αυτή η επαρκής αντίδραση. Αν δηλαδή οι δημοσιογράφοι και ο σταθμός είναι οργανωμένοι και έτοιμοι να απαντήσουν στις όποιες δηλώσεις. Υπάρχει θεμητός δημοσιογραφικός σκοπός για συνέντευξη με αμφιλεγόμενα άτομα ή οργανισμούς, αλλά θα πρέπει και οι παρουσιαστές και όλοι να είναι έτοιμοι για να έχουν αναγκαίες αντιδράσεις και σχόλια, ώστε να μην, σε σχέση με το πλαίσιο μιας συνέντευξης, ώστε να διασφαλίζονται ότι δεν δίνεται βήμα σε δηλώσεις που ενδέχεται να ενθαρρύνουν ή υποκινήσουν έγκλημα. Όταν λοιπόν εξετάζεται, αν θέλετε, και το προηγούμενο της συνέντευξης. Υπήρξε briefing δημοσιογραφικό, έγινε ένα editorial meeting στο οποίο συζητήσαμε ότι επειδή θα μιλήσουμε με τον, για να το φέρω στα δικά μας, τον Μιχαλολιάκο, ξέρω εγώ, της Χρυσής Αυγής, τι σημαίνει αυτό για μας, ποια σημεία περιμένουμε να μας πει, πώς περιμένουμε να αντιδράσουμε, τι θα πρέπει να του πούμε ως αντίλογο. Έχει ενημερωθεί σωστά ο δημοσιογράφος που θα κάνει τη συνέντευξη, ο παρουσιαστής ή οτιδήποτε? Αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο η Ofcom το εξετάζει για να δει αν έχεις κάνει σωστά τη δουλειά σου ως
οργανισμός και ως δημοσιογράφος. Το θρησκευτικό περιεχόμενο βεβαίως εξετάζεται κατά ιδιαίτερα, διότι θα πρέπει να μεριμνούν όλα τα μέσα να αποφεύγεται η μετάδοση ξεκάθαρων δηλώσεων που υποστηρίζουν πράξεις βίας και που παρουσιάζονται ότι αντανακλούν θρησκευτικά κείμενα και θεολογικές πεπιθήσεις, ιδιαίτερα και την χαρακτηριστική διατύπωση όταν τέτοιες δηλώσεις παρουσιάζονται ως η σωστή και μοναδική ερμηνεία αυτών των κειμένων. Με άλλα λόγια, φονταμενταλισμός, αν θέλετε, αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή, εγώ ξέρω όλη την αλήθεια για τον χριστιανισμό ή για το Ισλάμ ή για την οποιαδήποτε θρησκεία. Αυτή η αλήθεια σημαίνει αυτό. Και όταν το αυτό βέβαια είναι μια ρητορική μίσος, είναι μια παρακίνηση σε μια πράξη παράνομη, εκεί ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός είναι υπόλογος για το πόσο διαχειρίστηκε και δεν θα έπρεπε να το μεταδώσει. Και τέλος, αυτό που είπαμε, την παροχή βήματος, δηλαδή οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές υπηρεσίες να μην παρέχουν βήμα χωρίς αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε μιλάει. Και ένα το οποίο έχει ενδιαφέρον από την πλευρά περισσότερο του οργανισμού του ίδιου, εξετάζει το αν υπάρχει αξιολόγηση ρίσκου και παρακολούθηση του ζωντανού προγράμματος. Όταν ένας ραδιοτηλεοπτικός σταθμός μεταδίδει μία σειρά τέτοια γεγονότα, συνεντεύξεις, τα οποία μπορεί να είναι αμφιλεγόμενα και αναμένεται να έχουν κάποιο τέτοιο αντίκτυπο, πρέπει να έχει κάνει ένα risk management, αν θέλετε, να έχει εξετάσει από πού μπορεί να κινδυνεύει, τι περιμένουν να πούνε διάφοροι, τι μπορεί να πάει στραβά, να παρακολουθεί το πρόγραμμα ζωντανά, να υπάρχει μηχανισμός ο οποίος ελέγχει το πρόγραμμα στη διάρκεια του και να έχει πάρει μέτρα ώστε να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε περίπτωση ξεφύγουν τα πράγματα. Τι μέτρα? Λέει, για παράδειγμα, χρονοκαθυστέρηση. Έτσι, πρέπει να έχει τεχνικούς που να ξέρουν σε συνεργασία με την ομάδα τη συντακτική ότι αν τώρα αυτός ο άνθρωπος αρχίσει και ξεφεύγει και λέει δεν ξέρω τι, το οποίο δεν μπορούμε να μεταδώσουμε, θα πατήσουμε το κουμπί για να σταματήσει η μετάδοση. Αντιστοίχως, οι παρουσιαστές θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί. Και σας είπα, είναι σε όλη την κλίμακα και ο παρουσιαστής, ο δημοσιογράφος, οι αρχισυντάκτες και το τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να είναι έτοιμο να αντιδράσει. Άρα, εδώ, αν θέλετε, ελέγχεται ο ίδιος ο οργανισμός. Δεν μπορεί όλο το βάρος να πέφτει στο δημοσιογράφο, ο οποίος πολλές φορές βρίσκεται εν θερμό μέσα στις συνθήκες τις οποίες καλύπτει και στη συνέντευξη την οποία παίρνει. Εδώ είναι ο ίδιος ο οργανισμός, ο οποίος είναι υπεύθυνος να του παρέχει αυτό το, ας το πούμε, δίχτυ προστασίας, ώστε να μπορεί να μην γίνει το λάθος από αυτή την περίπτωση. Τώρα, η Ofcom αναγνωρίζει ότι τα πράγματα μπορεί να περιλαμβάνουν επιβλαβές ή προσβλητικό υλικό. Έτσι, και πάλι έχουμε το θέμα της ελευθερίας της έκφρασης που λέγαμε. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα, και εδώ έχει ενδιαφέρον η σημείωση, γενικά αποδεκτά πρότυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο ή οι όποιες άλλες σχετικές συνθήκες επικρατούν. Τι προσδιορίζει, τι εννοεί τώρα ως γενικά αποδεκτά πρότυπα? Εννοεί αυτά τα οποία προκύπτουν μέσα από μια σειρά έρευνες που συνήθως γίνονται κάθε χρόνο, οι κοινωνικές έρευνες που θα λέγαμε, πως αυτές που κάνει η Eurostat, γιατί είναι κοινωνικά αποδεκτό, τι σκέφτεται ο κόσμος κλπ. Και αναγνωρίζει, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, ότι αυτά αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Άρα, αυτό το οποίο ήταν κοινωνικά αποδεκτό πριν από κάποια χρόνια, δεν είναι τώρα ενδεχομένως ή είναι, και αντιστοίχως αυτό μπορεί να μεταβληθεί στο μέλλον. Επίσης, εξετάζει κάτι το οποίο νομίζω για όλους μας σταδιακά, για όλα τα μέσα θα γίνει ένα θέμα, το εάν ένα κανάλι εκπέμπει μόνο εκτός Βρετανίας. Η PwC σε μία πρόσφατη έρευνά της είδε ότι η νέα πρόκληση για τα μέσα ενημέρωσης, τα μεγάλα τουλάχιστον, είναι οι διασυνοριακές μεταδόσεις, το cross-border broadcasting, το οποίο είναι σε αύξηση παντού και στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο στη Ρωσία, είναι στη Γερμανία, είναι στη Γαλλία, είναι παντού. Το να μεταδίδουμε δηλαδή, ξέρω εγώ, από τη Βρετανία και να ακούω BBC στη Γαλλία ή οπουδήποτε. Αυτό είναι μια τάση που κατά την PwC είναι η ανερχόμενη σε όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Αυτό σημαίνει για μας και σε σχέση με τη ρητορική μίσους που συζητάμε, ότι αλλάζουν βέβαια και οι συνθήκες στις οποίες μιλάμε. Διότι άλλες είναι οι συνθήκες και η κοινωνία και το τι ανέχεται ή δεν ανέχεται στη Βρετανία, άλλες στη Γαλλία, άλλες στην Ελλάδα και πάει λέγοντας. Άρα κάνει το όλο μας πρόβλημα ακόμα πιο σύνθετο. Αναγνωρίζει επίσης το ότι δράμα, κωμωδία, σάτυρα, όλα αυτά είναι δικαιολογημένο να κάνουν χρήση προκλητικών, ακραίων απόψεων κλπ. Όσο πιο επικίνδυνο σε εισαγωγικά είναι το υλικό, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για την παροχή ενός πλαισίου, δηλαδή να έχει πείσει ο σταθμός ότι για αυτούς τους λόγους χρησιμοποίησε αυτές τις εκφράσεις ή έκανε αυτή τη συνέντευξη ή λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο. Δεν απαγορεύει ο κώδικας αυτός της Ofcom την εμφάνιση οποιοδήποτε προσώπου ή οργανισμού. Δεν λέει δηλαδή ότι ο ΤΑΔΕ δεν μπορείτε να τον έχετε με τίποτα εκεί, μόνο και μόνο επειδή οι απόψεις ή οι ενέργειές του έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν, αν θέλετε, κάποιο αδίκημα. Απλά πάντα πρέπει να υπάρχει ο αναγκαίος αντίλογος. Όσον αφορά συγκεκριμένα στη ρητορική του μίσους,
εξετάζει αν στο πρόγραμμα γίνεται καταχρηστική ή υποτιμητική μεταχείριση ατόμων, ομάδων, θρησκειών, κοινοτήτων. Εξετάζει αν το υλικό περιλάμβανε δηλώσεις που, για παράδειγμα, επιθυμούν να ανατρέψουν, να καταδικάσουν έντονα ομάδες, άτομα, ομάδες, θρησκείες, κοινότητες, χωρίς και πάλι, και αυτό το επαναλαμβάνω κάθε φορά, γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάθε σχεδόν κομμάτι του κώδικα αυτού υπάρχει αναφορά, χωρίς να υπάρχει το επαρκές πλαίσιο για αυτήν. Είναι αυτή η αγωνία που λέω από την αρχή, η αγωνία του να μην αυτολογοκρίνεται ο δημοσιογράφος και τα μέσα ενημέρωσης, να διατηρήσουμε την ελευθερία του λόγου και από την άλλη μεριά να προστατεύσουμε και το τέτοιο. Οπότε, σχεδόν σε κάθε διατύπωση που κάνει και η OFCOM και όλοι οι οργανισμοί, θα δείτε ότι περιλαμβάνουν κάποια τέτοια πράγματα, ότι αν το ευρύτερο πλαίσιο τα δικαιολογεί, είναι καλό, εντάξει, θα το συζητήσει, δεν έχει πρόβλημα να είναι, ας πούμε, αντιδιοντολογικό. Είναι σημαντικό όμως ότι η OFCOM σημειώνει ότι ο κώδικας διοντολογίας, και εδώ, αν θέλετε, είναι μέσα στο επίκεντρο, ιδιαίτερα για τη Βρετανία, πολλών πραγμάτων, δεν απαγορεύει την θεμητή κριτική οποιασδήποτε θρησκείας ή του ιδρυτή της. Έτσι, κάτι το οποίο δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ιδιαίτερα σε σχέση με τις γελιογραφίες για τον Μωάμεθ, θα θυμάστε, στη Δανία. Βάσει της OFCOM, οι επιστήμιες θρησκείας μπορούν να συμμετέχουν σε θρησκευτικές συζητήσεις, να επικρίνουν άλλες θρησκείες, υπό την προϋπόθεση ότι η κριτική δεν συνιστά κακοποίηση. Επίσης, αναγνωρίζεται ότι οι σταθμοί έχουν το δικαίωμα να μεταδίδουν προγράμματα που περιέχουν συγκεκριμένες προσωπικές ερμηνείες του ρόλου που έχουν παίξει κοινότητες, εθνοτικές κοινότητες, έθνη, θρησκείες και οτιδήποτε μέσω της ιστορίας, αρκεί το οποιοδήποτε σημείο μέσα σε αυτές τις αναφορές μπορεί να θεωρηθεί αδίκημα με βάση το κώδικα διοντολογίας της OFCOM και πάλι να δικαιολογείται από το πλαίσιο του προγράμματος. Επίσης, αναγνωρίζει, και αυτό θα το δούμε, γιατί είναι κάτι που συζητήθηκε και εδώ και σχετίζεται νομίζω και με όλη τη συζήτηση περί της λέξης λαθρομετανάστης, σημεί και της χρήσης της, ότι η γλώσσα και η προσβλητική γλώσσα εξελίσσεται συνεχώς. Το αν μια διατύπωση θεωρείται προσβλητική, καταχρηστική, υποτιμητική κλπ. Εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες και όπως λέει χαρακτηριστικά, είναι πιο πιθανό να είναι προσβλητική αν είναι αντίθετη στις προσδοκίες του κοινού. Αναγνωρίζει ότι οι ευαισθησίες μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τη γενιά, τις κοινότητες και τους πολιτισμούς και όπως και σε όλα τα υπόλοιπα, αν υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε λέξη θες. Γενικά πάντως συνιστά να αποφεύγουν τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα τους ρατσιστικούς όρους και το υλικό, εκτός αν η ένταξή τους μπορεί να δικαιολογηθεί και θα πρέπει να προσέχουν το πώς απεικονίζουν την πολιτιστική ποικιλομορφία και να αποφεύγουν τα στερεότυπα, εκτός και πάλι αν δικαιολογείται η χρήση τους. Αυτό που έχει ενδιαφέρον επίσης είναι ότι η επικαιρότητα, επειδή ακριβώς είναι ένας ρευστός χώρος όλος αυτός τον οποίο καλούμαστε να υπηρετήσουμε, αν θέλετε, ότι η επικαιρότητα επηρεάζει την αντίληψή μας για το τι συνιστά κάθε φορά ενδεχομένως παρακίνηση ή προσβολή. Για παράδειγμα, που δίνει ορισμένα διεθνή γεγονότα. Μπορεί να αλλάξουν την αντίληψή μας για το τι είναι αποδεκτό. Θρησκευτικές γιορτές μεγάλες. Εάν εκείνη τη στιγμή, για παράδειγμα, υπάρχει μια θρησκευτική, ας το πούμε, προσβλητική ή πιθανόν θεωρούμενη προσβλητική διατύπωση. Αυτή η συγκυρία την κάνει ακόμα χειρότερη. Πρέπει δηλαδή κανείς όταν μιλάει να ξέρει και το πότε λέει αυτά που λέει και όχι μόνο να κοιτάζει αυτά που λέει. Μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό το υλικό. Τώρα, αυτό είναι το πλαίσιο, όπως είπα, της OFCOM, το οποίο καλύπτει όλα τα ραδιοτηλεοπτικά και ιντερνετικά μέσα κλπ. Αυτό κατά κάποιο τρόπο εξειδικεύεται σε εισαγωγικά, είναι ξεχωριστά τελείως, αλλά όπως είπαμε είναι ομπρέλα η OFCOM πάνω από αυτό, στα editorial guidelines, στον κώδικα διοντολογίας, αν θέλετε, του BBC. Δύο πράγματα εδώ πριν πω σε ένα-δύο στοιχεία από αυτά στα οποία αναφέρεται. Το πρώτο είναι ότι προσωπικά η ιδέα του guideline, των οδηγιών, αν θέλετε, του BBC, με καλύπτει λίγο περισσότερο από την έννοια του κώδικα διοντολογίας. Είναι κάτι το οποίο είναι πιο, κατά τη γνώμη μου και ως διατύπωση, ανοιχτό στο να καταλαβαίνουμε το προς τα που κινούμαστε. Δεν είναι κάτι το οποίο μας περικλεί ή πρέπει να κάνεις αυτό. Είναι κάτι το οποίο μας δίνει κάποιες κατευθύνσεις, τις οποίες μετά, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές, τις συζητάμε και τις προχωράμε. Το δεύτερο είναι ότι αυτός ο κώδικας, τα editorial guidelines, δεν αφορά μόνο τις ειδήσεις, αλλά όλα τα λεγόμενα factual προγράμματα. Οτιδήποτε δηλαδή βασίζεται σε γεγονότα. Ενημερωτικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, οτιδήποτε πατάει σε γεγονότα ή, εν πάση περιπτώσει, δίνει την εντύπωση στο θεατή ότι αυτό το οποίο σας λέω και σας δείχνω είναι ένα γεγονός, είναι μία είδηση σε εισαγωγικά και βεβαίως τα δελτία ειδήσεων και οι ειδήσεις,
εντάσσονται στις οδηγίες αυτού του μεγάλου πράγματος που λέγεται BBC Editorial Guidelines. Το BBC στο επίκεντρό του έχει την αμεροληψία. Και το λέει κιόλας, είναι στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής του διοντολογίας και τα θέματα της ρητορικής του μίσους και μίσους εξετάζονται λοιπόν κάτω από αυτό το πρίσμα. Δηλαδή, αν θέλετε, η ύψιστη αρχή του BBC, νομίζω είναι και το πρώτο πρόεδρο το οποίο λέει στις οδηγίες του, είναι αυτό. Ο ευρύτερος κώδικας καλύπτει όλα αυτά τα θέματα. Βάσει του καταστατικού του χάρτη, το BBC πρέπει λοιπόν να κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει την αμεροληψία και στην κάλυψη των αμφιλεγόμενων θεμάτων. Μια μικρή παρένθεση εδώ. Το BBC, όπως και η ΕΡΤ, χρηματοδοτείται από το κοινό, με ένα διαφορετικό τρόπο, μέσω του license fee στη Βρετανία. Αυτό, κατά το BBC και σύμφωνα με τον χάρτη του, σημαίνει ότι πρέπει να υπηρετεί όλους τους πολίτες της Βρετανίας που το πληρώνουν. Σε ό,τι σημαίνει αυτό, από τις πολιτικές τοποθετήσεις, προς τις οποίες πρέπει να είναι αμερόληπτο και να τις καλύπτει, κατά αναλογία, αν θέλετε, με την όλη κατάσταση, αλλά ακόμα και σε θέματα ψυχαγωγίας. Γι' αυτό και δείχνει, θα δείχνει από την όπερα, ξέρω εγώ, μέχρι το πιο λαϊκό θέμα που υπάρχει, διότι όλοι οι άνθρωποι που τους αρέσουν αυτά τα θέματα τελικά έχουν πληρώσει για το BBC. Άρα πρέπει να τους δώσει πίσω τα λεφτά τους, να το πω έτσι. Η αμεροληψία, και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι του BBC, έχει κάνει και ένα καταπληκτικό συνέδριο παλιότερα, γύρω στο 90, το ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι απλό θέμα ισορροπίας αντιτιθέμενων απόψεων. Δηλαδή, η αμεροληψία δεν σημαίνει ότι είπες εσύ κάτι και εγώ είπα, έβαλα, πήρα μια συνέντευξη από έναν άλλον που λέει την αντίθετη άποψη και αυτό με έκανε αμερόληπτο. Επίσης, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ χαρακτηριστικό και απαντάει ενδεχομένως καμιά φορά και σε ζητήματα που νομίζω ίσως είναι πιο σχετικά για την ελληνική πραγματικότητα, αναφέρεται σαφώς στα guidelines ότι η αμεροληψία δεν απαιτεί απόλυτη ουδετερότητα σε κάθε ζήτημα ή απομάκρυνση από τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές. Δηλαδή, δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από την αμεροληψία για πράγματα τα οποία είναι προφανώς και εξωφθάλμως αντιδημοκρατικά. Τώρα, τι είναι τα αμφιλεγόμενα θέματα? Το BBC εξετάζει, όταν εξετάζει και λέει ποιο είναι αμφιλεγόμενο θέμα, το επίπεδο δημόσιων και πολιτικών αντιπαραθέσεων και συζητήσεων, προφανώς το τι είναι στην επικαιρότητα, με άλλα λόγια, το πόσο επίκαιρα είναι αυτά τα θέματα, η ευαισθησία όσον αφορά στις πεπιθήσεις και τις πολιτισμικές αξίες των θεατών, αν θέλετε αυτό που λέγαμε, τι περιμένει το κοινό που βλέπει ή ακούει αυτά τα πράγματα, εάν τα θέματα είναι ζητήματα έντονου προβληματισμού ή σημασία σε ένα συγκεκριμένο έθνος ή περιοχή. Με άλλα λόγια, εάν δεν είναι κάποια επουσιώδη που βρήκαμε κάποιον που μας είπε κάτι το οποίο είναι προκλητικό και το κάναμε είδηση. Το εάν σύμφωνα με μια περιστατωμένη γνώμη τα θέματα αυτά θεωρούνται σοβαρά και το αν γίνεται διάκριση ανάμεσα σε θέματα που βασίζονται στα γεγονότα και σε αυτά τα οποία είναι μια άποψη, γιατί κάποιος έχει την άποψή του και την εκφράζει. Στην κάλυψη των αμφιλεγόμενων θεμάτων πρέπει να εξασφαλίζει βάσει των οδηγιών ότι παρέχει ένα ευρύ φάσμα σημαντικών απόψεων, άρα δεν είναι λόγος αντίλογος, αλλά να βλέπουμε όλο το φάσμα των απόψεων. Και να αναγνωρίζουμε, συγγνώμη, με την δέουσα προβολή που υπάρχει και το βάρος και ιδιαίτερα αν το θέμα είναι τρέχον, αν είναι θέμα της επικαιρότητας και είναι ενεργό. Και πάλι η έκφραση της άποψης να ξεχωρίζει από τα γεγονότα, να είναι σαφές πότε αυτό που λέμε είναι γεγονός, είναι είδηση ή είναι κάτι το οποίο υπάρχει και πότε είναι η έκφραση αντίληψης άποψης κάποιου ανθρώπου. Επίσης, τα αμφιλεγόμενα θέματα πρέπει να είναι σαφώς σηματοδοτημένα. Ο θεατής να ξέρει ότι αυτό που βλέπω τώρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι όλα ξεκάθαρα. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις συγκρούμενες, άρα αντικρούμενες, άρα δέστο κάτω από αυτό το πρίσμα. Θα πρέπει να εξετάζεται αν τι άλλες προσεγγίσεις και απόψεις πρέπει να συμπεριληφθούν στο κάθε θέμα και όπου υπάρχει θέμα σοβαρής καταγγελίας απέναντι σε ένα οργανισμό, απέναντι σε έναν άνθρωπο, οτιδήποτε, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει δικαίωμα απάντησης κατά προτίμηση μέσα στο πρόγραμμα. Αποδέχεται όμως γενικώς το guideline ότι μπορεί αυτό να μην είναι εφικτό, διότι εσύ έκανες μια καταγγελία για κάτι το οποίο ο άλλος δεν ήθελε να απαντήσει. Πρέπει να έχει μια δυνατότητα απάντησης μέσα σε ένα εύλογο κομμάτι. Και βεβαίως να μην παραποιείται καμία άποψη. Αυτό που ξεχωρίζει λίγο σε σχέση με τα θέματα είναι αυτά τα οποία λέει τα αμφιλεγόμενα θέματα ιδιαίτερης σημασίας. Τι εννοεί ιδιαίτερης σημασίας? Θέματα που σχετίζονται με δημόσια τάξη, πολιτικές ή και επιχειρηματικές αντιπαραθέσεις, δηλαδή πώς παίζουν οι εταιρείες μεταξύ τους, αν κάποια εταιρεία θέλει να εξαγοράσει μια άλλη, και που έχουν εθνική ή και διεθνή σημασία ή ιδιαίτερο βάρος σε κάποια περιοχή. Άρα εξετάζονται και πάλι αυτές οι συνθήκες. Εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί παραπάνω, αν θέλετε, μέρημνα, ώστε να καλύπτονται όλες οι απόψεις που σχετίζονται με αυτό. Οι συντελεστές που εκφράζουν αμφιλεγόμενες απόψεις πρέπει να ελέγχονται διεξοδικά μέσα από τις ερωτήσεις, αυτές τις οποίες παίρνουμε συνεντεύξεις,
αλλά και παράλληλα να έχουν την ευκαιρία να εκθέσουν την άποψή τους. Οι απόψεις που ψηφούν πρέπει να βρίσκουν το χώρο που θα αναλογεί στο πρόγραμμα και όπως λέει χαρακτηριστικά το BBC, έχει την διατύπωση που είναι χαρακτηριστική, δεν είναι ο ρόλος του BBC να καταπνίξει τον διάλογο. Άρα αφήνουμε τις απόψεις να εκφραστούν, αλλά πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο τις συζητάμε. Όταν πρόκειται για συνεντεύξεις ή ρεπορτάζ με άτομα που μπορεί να έχουν αμφιλεγόμενες απόψεις, μπορεί να απαιτείται να απευθυνθεί κανείς σε κάποιον ανώτερο αρχισυντάκτη προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση ή να δοθούν οι τελικές οδηγίες. Αυτό είναι ένα σχήμα που υπάρχει σε ολόκληρο το κομμάτι του BBC, ότι προσδιορίζονται το πότε εγώ ως δημοσιογράφος θα πρέπει να μην μπορώ να πάρω μόνος μου την απόφαση και να ανατρέξω σε κάποιον ανώτερό μου. Μερικές φορές και αυτός πολλές φορές θα πρέπει να ανατρέξει σε κάποιον παραπάνω ώστε η τελική απόφαση και πάλι στη τελική ανάλυση από την πλευρά μας δημοσιογράφος να προστατεύει και εμένα, πέρα από την ουσία της είδησης, να με προστατεύει, αν θέλετε, διοντολογικά ότι εγώ αναγνώρισα ότι αυτό το θέμα θέλει κάποιο τύπου ιδιαίτερη μέρημνα και άδεια και προσοχή και πράγματι οι παραπάνω, οι οποίοι είναι πιο αρμόδιοι γι' αυτό, ασχολήθηκαν και το έκαναν, μου έδωσαν την άδεια ή όχι. Αναγνωρίζει και αυτό ότι η γλώσσα είναι ρευστή και μεταβάλλεται και ότι οι λέξεις μπορεί να αλλάξουν με την παρόδο του χρόνου ή δύναμή τους, το τι σημαίνει. Δεν απαγορεύει λέξεις ή εκφράσεις, τη χρήση τους. Και κλειδί για την αποδοχή διατυπώσεων είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο και λέει ότι οι δημιουργοί του περιεχομένου θα πρέπει να σκεφτούν τι υπόθηκε, πού υπόθηκε, γιατί υπόθηκε, ποιος το είπε, σε ποιον τον είπε, τι τόνο είχε, τι πρόθεση φαίνεται να είχε όταν χρησιμοποίησε μια λέξη, για παράδειγμα, και πόσος χώρος δίνεται σε αυτήν την διατύπωση. Είναι χαρακτηριστικό με την τρομοκρατία ότι το BBC αποφεύγει τη λέξη τρομοκρατία και τρομοκράτης και θα το δείτε και στα guidelines μέσα αν μπείτε. Προφανώς, αν κάποιος αναφέρεται σε εισαγωγικά που θα λέγαμε επειδή είναι μια δήλωση, χρησιμοποιείται. Το ίδιο όμως λέει αποφύγεται να το χρησιμοποιήσετε διότι ούτε σαφής ορισμός τρομοκρατίας διεθνώς αναγνωρισμένος από όλους υπάρχει και τρομοκράτη και όπως έλεγε μια παλιότερη έκδοση των guidelines, δεν υπάρχει στην τελευταία, αυτός που είναι τρομοκράτης για κάποιον είναι πολλές φορές αγωνιστής, μαχητής της ελευθερίας για κάποιον άλλον. Έχει φύγει η διατύπωση τώρα, αλλά το μήνυμα παραμένει το ίδιο. Και πάλι λαμβάνεται υπόψη το κοινό και το τι περιμένει από μια συγκεκριμένη ζώνη προγράμματος ή και κάποια προσωπικότητα. Δίνεται μάλιστα το χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το BBC1, το κανάλι 1 δηλαδή του BBC, το οποίο έχει ένα ευρύτερο κοινό, έχει παρατηρηθεί ότι είναι λιγότερο ανεκτικό στη χρήση της σκληρής γλώσσας από ό,τι άλλα κανάλια, διότι ακριβώς είναι ένα ευρύτερο κοινό το οποίο έχει, πώς να το πούμε, μειωμένες, αν θέλετε, ανοχές σε αυτά. Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον και στην τρομοκρατία αναφέρεται και σχετίζεται με αυτά που λέγαμε, είναι ότι στην ψηφιακή εποχή δεν είναι πλέον δυνατόν να θεωρείται εύκολος ο διαχωρισμός του τοπικού και του διεθνούς κοινού, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό που λέγαμε, πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι μας ακούνε παντού και συνεπώς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ευαισθησίες και τις νομοθεσίες σε πολλές περιπτώσεις, όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά και πολλών άλλων. Θα περάσω, αφού σημειώσω ότι ποιο είναι ένα κομμάτι που παίρνουμε από εδώ, ότι πρέπει να έχουμε ένα καλό κώδικα συγκροτημένο που να ανανεώνεται, να είναι ευρύς, να καλύπτει όλα τα πράγματα και αν καλύπτει όλο το εύρος της δημοσιογραφικής αναγκαιότητας και διοντολογίας, το πιθανότερο είναι ότι θα καλύπτει και τα προβλήματα ρητορικής μίσους και όλα τα υπόλοιπα στα οποία θέλουμε να αναφερόμαστε. Όσον αφορά στις εφημερίδες, υπάρχει αυτό το εθελοντικό, ας το πούμε, περισσότερο οργανισμός, το Independent Press Standards Organization. Αυτός προήλθε, είναι τελευταίος. Υπήρχε το Press Complaints Commission, το οποίο ήταν ο προηγούμενος οργανισμός. Τώρα έχει δημιουργηθεί αυτός εδώ, επίσης ανεξάρτητος οργανισμός, που έχει διαμορφώσει τον δικό του κώδικα, τον δημοσιογραφικό του Editor's Code. Θα δούμε τώρα δύο σημεία. Βλέπετε, έχει μια σειρά στοιχεία για την ακρίβεια, την ιδιωτικότητα και διάφορα άλλα. Έχει ένα κομμάτι που θα το δούμε λίγο παρακάτω και το θέμα των διακρίσεων, το οποίο εντάσσεται περισσότερο στα κομμάτια τα οποία συζητάμε τώρα. Να πω παρενθετικά ότι και αυτός ο οργανισμός και το γεγονός ότι το BBC εντάχθηκε κάτω από την Ofcom κλπ. Είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συζήτησης που έγινε επίθεσης κατά μερικούς στα μέσα ενημέρωσης στη Βρετανία μετά το Leveson Inquiry, το οποίο ήταν η έρευνα για το πώς λειτουργήσαν τα μέσα ενημέρωσης σε μια σειρά υποκλοπών, υπόθεση που ξεκίνησε κυρίως προσωπικότητων, που ξεκίνησε από εφημερίδες όπως η Sun κλπ. Με αφορμή αυτό έχουν γίνει μια σειρά ενέργειες, έγινε αυτή η επιτροπή, έκανε μια σειρά συστάσεις και αυτά που βλέπουμε τώρα, δηλαδή
η ύψο και η Ofcom, το πώς λειτουργεί κλπ. Είναι αποτέλεσμα αυτών. Ο ύψο λοιπόν ως οργανισμός, ανεξάρτητος οργανισμός δημοσιογραφικών standards και προτύπων αν θέλετε, είναι αυτός που έχει εκδώσει δικό του κώδικα και ελέγχει όλα τα έντυπα μέσα, θα λέγαμε βασικά, εφημερίδες, περιοδικά κλπ. Λέει ότι ο τύπος πρέπει να αποφεύγει να κάνει υποτιμητικές ή επιζήμιες αναφορές σε φυλή, χρώμα, θρησκεία, φύλο, ταυτότητα φύλου, σεξουαλικό προσανατολισμό ή οποιαδήποτε σωματική, ψυχική ασθένεια ή αναπηρία ενός ατόμου. Δηλαδή, λίγο πολύ επαναλαμβάνει αυτά που λένε και οι νόμοι για το θέμα. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και σημειώνει ότι πρέπει να αποφεύγονται λεπτομέρειες σχετικά με την φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, σωματική, ψυχική ασθένεια ή αναπηρία. Εκτός αν έχουν άμεση σχέση με την είδηση, δηλαδή αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ο Αλβανός, ξέρω εγώ, δολοφόνος, κανονικά δεν αναγράφεται εκτός αν το γεγονός, πώς να το πω, της εθνικότητάς του, το ότι είναι Αλβανός, είναι κατά κάποιο τρόπο κομμάτι της είδησης. Είναι εγγενές κομμάτι της πληροφορίας. Αν έχει σημασία το ότι είναι Αλβανός, όχι απλώς ότι σκότωσε. Ο Πολωνός οδηγός, γιατί έχει σημασία ότι είναι Πολωνός. Αλλιώς, αν είναι κάτι το οποίο είναι γενικότερο, γιατί όπως λέγαμε και στη συζήτηση προηγουμένως. Είναι πολλοί οι οποίοι ξέρουν να παραβαίνουν το κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Δεν έχει λόγο να πει ότι είναι ο Πολωνός. Είναι απλώς ένας από αυτούς που κάτι έκαναν. Εδώ έχει κι άλλο ένα σημείο που διαφέρει λίγο. Κάτι που, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, υποδηλώνει και το βάρος που δίνει στον γραπτό λόγο και τον έντυπο. Ότι για τα συγκεκριμένα εδάφια του κώδικά του που αναφέρονται, όπως είπαμε, στις διακρίσεις και έχουν προστασία από την κάλυψη που κάνει διακρίσεις. Δεν δέχεται ως δικαιολογία την ύπαρξη δημοσίου συμφέροντος. Ενώ σε αντίθεση, όπως είδαμε με άλλα, ειδικά στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, το δημόσιο συμφέρον είναι κάτι το οποίο παίζει, δηλαδή το έχουμε ως δικαιολογία για να πάρουμε μια συνέντευξη κάτι άλλο. Δεν ισχύει αυτό στην περίπτωση του ύψους, στην περίπτωση των εντύπων. Δεν απαγορεύονται όμως, και εδώ είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, γενικευμένες παρατηρήσεις για ομάδες ή ουδήποτε είδους ή κατηγορίες ατόμων. Πρέπει για να θεωρείται ότι παραβαίνει τον κώδικα να είναι εξατομικευμένες. Ο Κοσμίδης έκανε αυτό. Οι Έλληνες κάναν αυτό. Είναι μια γενική παρατήρηση, την οποία μπορείς να την κάνεις και να μην έχει κανένα θέμα. Όπως λέει χαρακτηριστικά, αν απαγορεύανε αυτού του τύπου τις διατυπώσεις, θα εμποδιζόταν η συζήτηση για σημαντικά θέματα και θα περιλαμβάνονταν υποκειμενικές απόψεις και θα ήταν δύσκολο να κριθεί αυτό το πράγμα το αν παραβαίνει ή όχι τον κώδικα, χωρίς να παραβιάζεται η ελευθερία της έκφρασης. Γιατί και πάλι αυτό που επιδιώκουν, όπως λένε και οι ίδιοι, είναι αυτή η ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα του κοινού για την ελευθερία, στο δικαίωμα για την ελευθερία του λόγου και στο δικαίωμα του ατόμου να αντιμετωπίσει, για παράδειγμα, περιπτώσεις που γίνεται κατάχρηση, προσωπική κατάχρηση διακρίσεων. Η ελευθερία της έκφρασης πρέπει να περιλαμβάνει το δικαίωμα να διατηρεί τις απόψεις που οι άλλοι μπορούν να θεωρούν δυσάρεστες και προσβλητικές ορισμένες φορές. Η προσέγγιση επίσης της Επιτροπής Κώδικα είναι ότι σε μια ελεύθερη κοινωνία με διαφορετικό τύπο τα υποκειμενικά ζητήματα ύφους και ευπρέπειας πρέπει να είναι θέμα διακριτικής ευχέρειας των συντακτών. Άρα και πάλι εδώ μπαίνουμε στο ευρύτερο πλαίσιο του πόσο καλά οργανωμένοι, αν θέλετε, είναι από την πλευρά σύνταξης μια εφημερίδα, εν προκειμένου. Οι εφημερίδες και τα περιοδικά κρίνονται συνεχώς από την κοινή γνώμη, όπως λέει, που με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχεδόν αμέσως με τη δημοσίευση ενός άρθρου. Έτσι, οι αρχισυντάκτες, όταν έχουν να αναρωτηθούν για το εάν αυτό που γράφω, αυτό που βγαίνει, είναι ή δεν είναι, εντάσσεται ή δεν εντάσσεται στα πλαίσια του κώδικα, πρέπει να αναρωτηθούν αν πρόκειται για αναφορά σε ένα άτομο ή σε μια ξεχωριστή κατηγορία ατόμων, είτε κατονομάζονται είτε είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι, γιατί και αυτό μετράει, εάν η αναφορά που κάνουν μπορεί να προξενήσει βλάβη σε κάποιο άτομο ή είναι υποτιμητική και εισάγει διακρίσεις. Και επίσης, αν είναι σημαντική, κάτι το οποίο είναι πολλές φορές, όπως είπαμε, πρέπει να το θυμόμαστε, αν αυτό που μεταφέρουμε είναι είδηση τελικά ή όχι. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει ένα νόημα είναι κανείς να βλέπει πώς θα μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα μέσα από ένα συγκεκριμένο, όχι μόνο δεοντολογικά, δημοσιογραφικά, αν θέλετε, από μια δημοσιογραφική σκοπιά, αλλά και από μια σκοπιά διοικητική. Όπως έχουμε πει και λέγαμε και προηγουμένως, ο δημοσιογράφος, ο ρεπόρτερ ιδίως, βρίσκεται πολλές φορές ενθερμό, είναι άϊπνος, είναι σε χίλια δυο, μπορεί να του ξεφύγει το οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή, ακόμα και η χειρότερη διατύπωση. Τι κάνεις από εκεί και πέρα? Πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο οργανώνει ένα ανθρώπινου δυναμικού, αν θέλετε, θέμα, μια διαδικασία που θα λέει τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τον απολύεις, του λες, παίρνα, του απλώς του επισημαίνεις, τι κάνεις.
είναι μια σειρά διαδικασίες που καλό είναι να προϋπάρχουν ώστε όταν βρίσκεσαι εν θερμό να μην είσαι στο επίκεντρο εξαρτώμενος από την κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη και από την αντίδραση που έχει προκαλέσει αυτή. Ώστε να μην αδικείται και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Χαρακτηριστικό εδώ είναι πάντως ότι αυτό που λέγαμε για το πόσο κατονομάζονται περιπτώσεις και προσδιορίζονται είναι το αν είναι εύκολο αναγνωρίσιμες και κάποιες περιπτώσεις. Υπήρξε κατηγορία από μια ψυχιατρική κλινική ασφαλείας όπου στην είδηση αναφερόταν ότι βρίσκονται διαταραγμένοι εγκληματίες. Αυτό θεωρήθηκε όταν ζημιογόνος και υποτιμητική αναφορά στην ψυχική υγεία των ασθενών προσέφυγαν στο ύψο και το κέρδισαν διότι ήταν αναγνωρίσιμη η φυλακή, αυτή η ψυχιατρική φυλακή στην ουσία και μπορούσε αυτό να επηρεάσει τα συγκεκριμένα άτομα διότι θα μπορούσαν εκ των υστέρων να κατονομαστούν γιατί είναι γνωστή το ποιοι, το ποιοι βρίσκονται σε αυτήν. Ένα ενδιαφέρον τέλος στοιχείο είναι ότι δεν παίζει καθόλου ρόλο η ηλικία. Δεν υπάρχει δηλαδή το age discrimination που λένε πολλές φορές. Το αυτός είναι ιδιαίτερα μεγάλος ή οτιδήποτε. Αυτό δεν θεωρείται διάκριση. Και το επιχείρημα που δίνει είναι ότι πρέπει οι δημοσιογράφοι να έχουν το θεμητό δικαίωμα να σχολιάζουν προσωπικότητες, αθλητές, πολιτικούς, ηθοποιούς και άλλους που ενδεχομένως, όπως λέει, έχουν περάσει την εποχή της ακμή τους. Άρα πρέπει να έχεις το δικαίωμα να λες ότι αυτός έχει γεράσει και δεν αποδίδει πλέον. Τα παιδιά είναι άλλο. Τα παιδιά είναι ανήλικοι και απαγορεύεται αν δεν έχει σαφή άδεια από τους γονείς ή τους κηδεμόνες να έχεις οποιοδήποτε παιδί. Θα δείτε πάρα πολλές φορές σε ρεπορτάζ, τηλεόραση, αν έχετε δει BBC και τέτοια, πάντα είναι μπροστά φλού, έχουν βάλει μάσκα ή σε φωτογραφίες και ισχύει σε όλα τα επίπεδα από τα λαϊκότερα στρώματα μέχρι τη βασιλική οικογένεια η οποία έχει κάνει θέμα ακριβώς για το πώς καλύπτονται τα παιδιά της βασιλικής οικογένειας. Εδώ ήταν και μια συζήτηση που είχαμε κάνει νομίζω και μαζί νωρίτερα. Όταν μπαίνεις σε ένα καταβλισμό προσφύγων και βγάζεις τα προσφυγόπουλα, είναι σωστό ή όχι? Εδώ, σύμφωνα με τη λογική αυτή, δεν είναι σωστό, διότι δεν προσδιορίζει ότι ξέρετε, άμα δεν είναι Έλληνες ή Βρετανοί εν προκειμένου, ή άμα είναι φτωχοί ή οτιδήποτε, μπορείς να πάρεις το παιδάκι, να το βγάλεις φωτογραφία και να το δείχνεις φάτσα κάρτα με όλο το πρόσωπό του. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια που ισχύουν και οποιοδήποτε άλλο. Άρα, μπορείς να δείξεις ενδεχομένως το παιδάκι στην κατάσταση που βρίσκεται, αλλά πρέπει να έχει μπροστά κάτι που να κρύβει την ταυτότητά του. Εκτός αν έχεις πάρει, όπως είπαμε, υπάρχει συγκεκριμένη άδεια σε σχέση με αυτό. Τώρα, ας δούμε λίγο όλα αυτά στην πράξη. Εντάξει, αυτό είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο. Στην πράξη τα πράγματα παίζουν λίγο διαφορετικά, όπως έχουμε καταλήξει. Υπάρχει το παρατηρητήριο μετανάστευσης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το οποίο έχει κάνει μια σειρά μελέτες. Από τις πιο ενδιαφέρουσες είναι αυτή η οποία εξέτασε την δεκαετία Ιανουάριος 2006-Μάιος 2015 και το πόσο ο Βρετανικός τύπος κάλυψε το θέμα της μετανάστευσης. Εντάξει, πήραν μια σειρά εφημερίδες, δεν μπαίνω σε διαδικασία του ποια είναι. Βασικά ήταν όλο το εύρος από τις πλέον λαϊκές τα ταμπλόιντ, αν θέλετε, μέχρι τις πιο, ξέρω εγώ, κεντρώες, θέλω να το πούμε, πιάσει πραγματικά όλο το εύρος σε όλα τα επίπεδα. Και κυρίως κάνανε μια σειρά έρευνες οι οποίες έχουν έντονα χαρακτήρα κειμενικό. Δηλαδή, εξετάζουν το τι, πόσες φορές έχει καλυφθεί ένα θέμα, πόσες φορές βρίσκουμε τη λέξη ξέρω εγώ, immigration, migration κλπ. Τι λέξεις υπάρχουν ανάμεσα σε αυτό. Προφανώς βρήκε ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα στη δημόσια συζήτηση και ήταν στο επίκεντρο βεβαίως της όλης συζήτησης για τον Brexit. Βλέπετε χαρακτηριστικά το πώς έχει αρχίσει να ανεβαίνει περίπου από το 2011 με 2012. Η αναφορά σε άρθρα τα οποία αναμήνα είναι αυτή το νούμερο που έχουν βάλει. Immigration ή migration. Τώρα εδώ η διαφορά, παρόλο που θα δούμε και παρακάτω, χρησιμοποιούνται λίγο αναλλακτικά. Η διαφορά που τοποθετούν στη Βρετανία, το migration θεωρείται περιορισμένης διάρκειας. Δηλαδή, μέχρι 12 μήνες πάω να δουλέψω σε ένα μέρος, αυτό θεωρείται migration. Immigration είναι πάω για μόνιμη κατάσταση. Και στη Βρετανία, όπως και εδώ, όλα αυτά και θα το δούμε και παρακάτω, immigration, migration. Πρόσφυγας, τον άσυλο και όλα αυτά γίνονται λίγο ειδικά όσον αφορά το πώς τα προσλαμβάνει το κοινό. Ένα, με όλες τις λέξεις να γίνονται απλώς εναλλακτικές, πώς το λένε, μία να αλλάζει την άλλη. Αυτό που βλέπει ξεκαθάριση βέβαια είναι ότι τα μέσα ενημέρωση αποτελούν βασική πηγή διαμόρφωσης
των πολιτικών ιδεών για τους πολιτικούς, πέρα από τις ιδέες που έχουν οι ίδιοι και προσλαμβάνουν από τις επαφές που έχουν και από τους συνεργάτες τους κλπ. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό με την έννοια ότι εδώ βλέπουμε, σύμφωνα με την έρευνα του Πανεπιστημίου, του Παρατηρητήριου της Μετανάστευσης, τα μέσα να παίζουν, αν θέλετε, ένα ρόλο think tank, δεξαμενή σκέψη. Δηλαδή, το τι γράφουν τα μέσα ενημέρωση, το τι μεταδίδουν, επηρεάζει την διαμόρφωση της πολιτικής ή της πιθανής πολιτικής, των ιδεών για μια πολιτική, στο μυαλό των πολιτικών οι οποίοι βρίσκονται σε αντιπολίτευση ή κυβέρνηση ή οπουδήποτε. Εξετάζοντας αυτή την περίοδο, εντοπίστηκαν 6 βασικές τάσεις. Η πρώτη, και μάλιστα τη θυμήθηκα πολύ, μου έφερε στο μυαλό τώρα προηγουμένως που μιλάγατε, τάση των 2 των δημοσιογράφων να βάζουν τα πλαίσια του προβλήματος στη συζήτηση για τη μετανάστευση οι ίδιοι, αντί να αναφέρουν απλώς τις αναλύσεις άλλων, όπως οι πολιτικοί, οι ομάδες προβληματισμού, οι πανεπιστημιακοί. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι ενώ το κάνουμε αυτό σχεδόν σε οποιοδήποτε άλλο ρεπορτάζ, γιατί αυτό είναι το ρεπορτάζ, πήγα και είδα κάτι, μου είπε κάποιος κάτι και σας το μεταφέρω, εδώ οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι τείνουν να βάζουν το πλαίσιο της συζήτησης. Δηλαδή να το βλέπουμε ανθρωπιστικά, θα το δούμε ως προσφυγικό θέμα, θα το δούμε ως πόσο πολύ είναι κλπ. Πάντως είναι σαφής διαφορά του πώς αντιμετωπίζουν οι Βρετανοί δημοσιογράφοι, προκειμένου, το όλο θέμα. Και αυτό υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που παίζουν οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης στη διαμόρφωση αυτής της συζήτησης. Επίσης, υπάρχει μια τάση να κατηγορούνται οι πολιτικοί για την έκταση της μετανάστευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ όταν γίνεται λόγος για παράνομους μετανάστες, συχνά κατηγορούνται οι ίδιοι οι μετανάστες. Δηλαδή, η μετανάστευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κυρίαρχο θέμα στην Βρετανία. Δεν είναι όπως έχει να κάνει με εμάς, με προσφυγικό ή οτιδήποτε άλλο, είναι η εσωτερική κοινοτική μετανάστευση. Γι' αυτό η ευθύνη ρίχνεται στους πολιτικούς. Για τους παράνομους μετανάστες, η ευθύνη πέφτει στους ίδιους μετανάστες, ότι αυτοί φταίνε οι οποίοι πέρασαν τα σύνορα και έρχονται και θέλουν να έρθουν παράνομα στη χώρα μας. Οικονομικά επιχειρήματα κυριάρχησαν στη συζήτηση των προβλημάτων και στις δύο περιπτώσεις όλη αυτή τη δεκαετία. Και όπως είδαμε, αυξήθηκε χαρακτηριστικά σημαντικά ο αριθμός των αναφορών. Βλέπουμε εδώ, για παράδειγμα, η μαύρη γραμμή είναι η οικονομία, η οποία, όπως θα δείτε, μετά την κρίση του 7-8 έχει αρχίσει, ήταν ψηλά και αρχίζει να κατεβαίνει. Αντιθέτως, αν δείτε, η γαλάζια γραμμή που έχουν μπει μαζί οι φυλετικές σχέσεις, ενδοφυλετικές σχέσεις και η μετανάστευση, είναι αυτή η οποία τώρα πλέον έχει αναδειχθεί στο κορυφαίο κομμάτι, ακριβώς πάνω από το δεύτερο μεγάλο θέμα για τους Βρετανούς, που είναι το ESI, το NHS, η πράσινη γραμμούλα που ενδεχομένως βλέπετε εκεί στην άκρη. Παρατηρήθηκε εμφανής αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συζητιέται η μετανάστευση, όπως είπαμε, με μείωση της συζήτησης σχετικά με το νομικό καθεστώς των μεταναστών και αύξηση της επικέντρωσης στο μέγεθος των μεταναστών, στο μέγεθος της μετανάστευσης. Κοιτάξτε τη χρήση των λέξεων που έχουν χρησιμοποιηθεί μαζί, δίπλα, αν θέλετε, στις λέξεις immigration και migration. Η πρώτη κάτω-κάτω είναι το mass, μαζική μετανάστευση, θα λέγαμε. Η δεύτερη είναι το net, η καθαρή μετανάστευση, θα τη λέγαμε. Είναι ένα στατιστικό δείγμα που λέει βασικά πόσος κόσμος ήρθε ή έφυγε. Κοιτάμε, μπήκανε στη χώρα τόσοι, βγήκαν από τη χώρα τόσοι. Ποιο είναι το net migration, η καθαρή μετανάστευση. Αυτό το νούμερο, το οποίο έχει και τρίτο, έρχεται το θέμα της νομιμότητας ή παρανομίας, του κατά πόσο νόμιμα δηλαδή βρίσκεται κάποιος στη χώρα. Και μετά αρχίζουμε το ευρωπαίος, ανεξέλεγκτη, μεγάλης κλίμακας. Είναι χαρακτηριστικές οι λέξεις που βρίσκονται γύρω από το χώρο αυτό, από την έννοια μετανάστευση, που έχουν να κάνουν με τον αριθμό, με το μέγεθος των μεταναστών. Επίσης, παρατηρήθηκε απότομη αύξηση της κοινότητας συζήτησης για τους μετανάστες από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρώπη γενικότερα το 2013, με ιδιαίτερη αύξηση το 2014, όταν άνοιξαν τα σύνορα για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία για να μπουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βλέπετε εδώ πώς το illegal και η European έχει ανέβει. Και παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη αλλαγή στο πώς απεικονίζονται οι πρόσφυγες μεταξύ του 2006 και του 2015, με την απότομη αύξηση των αναφορών σε πρόσφυγες από τη Συρία, που συνέπεσε βέβαια με την κλιμάκωση της προσφυγικής κρίσης. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο, οι απεικονίσεις των μεταναστών επικεντρώθηκαν στην ανησυχία, όπως είπαμε, για υψηλά επίπεδα καθαρής μετανάστευσης κλπ. Και η μετανάστευση, και ειδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε αναδειχθεί σε βασικό παράγοντα στην απόφαση των ψηφοφόρων για το Brexit.
Αυτό που βλέπουμε εδώ λοιπόν είναι ότι ένα πράγμα εξετάζοντας το πώς αναφερόμαστε, οι τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες επηρεάζουν τα πάντα. Δηλαδή το εάν έχουμε την μετανάστες, έχουμε κρίση στην Συρία και τους θεωρούμε πρόσφυγες, το αν θεωρούμε οικονομικούς μετανάστες και από πού, δεν είναι ας πούμε από την Αφρική όπως ενδεχομένως σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, αλλά είναι μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη που επηρεάζουν και ενδιαφέρουν τους Βρετανούς και πάει λέγοντας. Τώρα, το παρατηρητήριο έχει κάνει και μια σειρά άλλες έρευνες, έχουν ενδιαφέρον, βεβαίως είναι όπως είπαμε ένα από τα σημαντικότερα θέματα στο μυαλό των Βρετανών. Σε μια δημοσκόπηση της Ipsos Mori, οι ερωτώμενοι απαντούν στο ποιο θεωρούν το πιο σημαντικό ζήτημα ή ζητήματα, αυτό που είπαμε, και σημειώστε ότι απαντούν όχι μέσα από μια σειρά επιλογών, αλλά με ό,τι έρχεται στο μυαλό τους. Ποιο είναι το πιο σημαντικό για εσάς? Η μετανάστευση είναι το νούμερο ένα. Ήταν το θέμα που επέλεξαν οι περισσότεροι, 34%, σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη και το Εθνικό Σύστημα Υγείας ακολούθησαν 31% και η οικονομία το 4%. Με σχετική διαφορά δηλαδή στο μυαλό των Βρετανών, μέσα από την ενημέρωση που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια, η μετανάστευση έχει φτάσει ένα το κορυφαίο. Περίπου τα 3/4, όπως βλέπετε στον πίνακα εδώ, επιθυμούν μειωμένα επίπεδα μετανάστευσης. Θα θέλατε, βλέπετε, reduced a lot, σχεδόν 60%, όπως είναι 50 τόσο. Δεν θέλουν καθόλου, πιστεύουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστες. Εδώ παίζει ρόλο και το ποιους θεωρούμε μετανάστες, το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο. Η Ipsos Mori, όπως είδαμε και προηγουμένως, που σας είπα, τις φυλετικές σχέσεις και τη μετανάστευση της πακετάρει σε ένα κομμάτι, άρα αλλοιώνει ολόκληρο το χαρακτήρα. Συνεπώς και η αντίληψη που έχει ο κόσμος σε σχέση με αυτό αλλάζει. Χρησιμοποιούνται ορισμένες φορές ορισμοί που αντιβαίνουν στους ορισμούς του ΟΗΕ μέσα από τις εταιρείες δημοσκόπησης και όταν δίνουμε τα νούμερα αυτά. Το κοινό, βεβαίως, μέσα σε όλο αυτό δεν είναι περίεργο ότι δεν μπορεί να διακρίνει ανάμεσα σε μετανάστες, σε παράνομους μετανάστες, σε όλα αυτά. Είναι, όπως είπαμε, τα αντιλαμβάνεται όλα ως ένας, ακόμα και τις περιπτώσεις όπως Βρετανών πολιτών δεύτερης γενιάς, που θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν πιο κοντινό σε αυτούς. Πάντως, όπως λέει και το ίδιο το παρατηρητήριο, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης διαμόρφωσης κοινής γνώμης δεν είναι εντελώς ξεκάθαρος. Όμως, σίγουρα έχει παρατηρηθεί ότι ο τύπος καθορίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων και λέει στους αναγνώστες, αν μη τι άλλο, τι να σκεφτούν, προς ποια κατεύθυνση να κινηθούν. Τώρα, η συζήτηση από εκεί και πέρα αντανακλά τις απόψεις του κοινού. Αλλά αν δούμε μια ματιά στο πώς τοποθετήθηκε το κοινό, η έρευνα αυτή για το πώς αντιμετωπίστηκαν Ρουμάνοι και Βούλγαροι έχει ενδιαφέρον. Αυτό είναι μια έρευνα η οποία έγινε στο διάστημα Δεκέμβριος του 2012 με Δεκέμβριος του 2013, όταν δηλαδή ήταν η μεταβατική περίοδος πριν επιτραπεί από το Γενάρη του 2014 σε Ρουμάνους και Βούλγαρους να έρθουν στη Βρετανία για να δουλέψουν. Λοιπόν, βλέπετε η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα tabloids και τα broadsheets της μεγάλου σχήματος εφημερίδες, τις πιο ποιοτικές θα λέγαμε σε γενικές γραμμές, αν και ξεπεραστεί αυτή η τέτοια, της χρήσης των λέξεων που γίνονται. Και βεβαίως αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον το όταν η γλώσσα αυτή, βλέπετε τους Ρουμάνους, τους αντιμετωπίζουν ως ενιαία ομάδα, αρχίζουν να χρησιμοποιούν μία σειρά από ρήματα τα οποία δείχνουν κίνηση ή παρεμπόδιση κίνησης, έτσι, arrive, move, access, έρχονται, υπολογισμοί. Και βεβαίως όταν μιλάνε για τους Ρουμάνους, είναι χαρακτηριστικό ότι οι λέξεις που χρησιμοποιούνται κοντά στη λέξη Ρουμάνος είναι λέξεις που συνδέονται με το έγκλημα, με την ευρεία έννοια. Πλευρά, συμμορίες, σφαγεία, γιατί προφανώς θα υπήρχε κάποια είδηση ή κάτι παρόμοιο εκεί, εγκληματίες και πάει λέγοντας. Ανάλογα είναι σχετικά και τα θέματα με τη λέξη gypsy, ανάλογα με το ποια γραφή υπάρχει, claim, έτσι, να ζητήσουν τα claims κυρίως έχουν να κάνουν δηλαδή με τα επιδόματα τα οποία παίρνουν, κλέβουν, κατηγορώ, απαγωγή. Σημειωτώνω ότι σε αυτό το κομμάτι εδώ, αυτήν την περίοδο, είναι και η περίοδος της μικρής Μαρίας, νομίζω λέγαμε, που είχε βρεθεί. Οπότε υπήρχε και αναφορά και σε αυτό, γι' αυτό και ήταν αυξημένη αυτή η περίπτωση της απαγωγής. Λοιπόν, είναι σαφές ότι η γλώσσα και η έμφαση που δίνουμε σε κάποια πράγματα
παίζουν σημαντικό ρόλο και αυτό νομίζω σας έχει δώσει μια εικόνα λίγο για το πώς καλύπτουν τα βρετανικά μου μέτρα, ποιο είναι το πλαίσιο που λειτουργούν και το πώς κάλυψαν στην πραγματικότητα μια σειρά θέματα. Μια παράμετρος έχει να κάνει μια σειρά παραμέτρους άλλες που δεν σχετίζονται άμεσα με τα θέματα διοντολογίας, αλλά ενδεχομένως μας επηρεάζουν. Υπάρχει η τάση τελευταία στη Βρετανία να είναι τα λεγόμενα no-win, no-fee, οι λεγόμενες no-win, no-fee περιπτώσεις προσβολής κάποιων πραγμάτων στο δικαστήριο. Με άλλα λόγια, έρχεται ο δικηγόρος και λέει: θα αναλάβω την υπόθεσή σου, δεν πρόκειται να με πληρώσεις αν δεν κερδίσεις. Αν κερδίσεις, θα πάρει αυτός τα λεφτά. Αυτό σημαίνει ότι και σε περιπτώσεις που έχουν βρεθεί μέσα ενημέρωσης στο δικαστήριο, οι ποινές που επιβάλλονται, οι χρηματικές ποινές, είναι υπερβολικές και θεωρείται ότι είναι υπερβολικές, διότι ακριβώς οι δικηγόροι κυνηγάνε περισσότερα για να μπορούν να πληρωθούν οι ίδιοι. Αυτό σημαίνει ότι έχει δύο όψεις οι οποίες επηρεάζουν την περίπτωσή μας. Αν κάποιος βρίσκεται θύμα οποιασδήποτε κάλυψης διάκρισης και δεν είναι αρκετά διάσημος ή πλούσιος ώστε να μπορεί να την προσβάλλει στο δικαστήριο, ενδεχομένως αποτρέπεται από αυτό. Και αντιστοίχως, εδώ είναι η αυτολογοκρισία που θα λέγαμε, τα μέσα, επειδή συχνά φοβούνται ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν υπέρογκα χρηματικά ποσά για αποζημίωση, συγκρατώνται. Πολύ σύντομα, επίσης, θα ήθελα να μιλήσω για το λεγόμενο παράθυρο Overton, το οποίο κάναμε μια αναφορά προηγουμένως και είναι αυτή η ρευστότητα που υπάρχει στα μέσα ενημέρωση. Το παράθυρο Overton δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια έννοια που εισήγαγε ο Τζο Overton το 1990 σε ένα think tank, το Κέντρο Δημόσιας Πολιτικής Μακίνακ. Βασικά τι λέει? Ότι αν έχεις πάρει σε ένα μέτρο και βάλεις την άποψη την πλέον αριστερή σε σχέση με αυτή την πολιτική που εξετάζεις στη μια άκρη και την πλέον δεξιά στην άλλη, υπάρχει ένα είδος παράθυρου στη μέση, όπου αυτό το παράθυρο είναι αυτό που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας πολιτικός και να είναι εφικτό. Με άλλα λόγια, οποιαδήποτε ιδέα βρίσκεται σε αυτό το κομμάτι του κέντρου, ας το πούμε έτσι, είναι αυτή η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή από το εκλογικό του κοινό και συνεπώς να είναι αποδεκτή. Βεβαίως, εάν εσύ έχεις σκεφτεί μια ιδέα η οποία βρίσκεται έξω από αυτό, αυτό που έχεις να κάνεις είναι απλώς να μετακινήσεις το παράθυρο ή να το μεγαλώσεις. Και εδώ είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι όταν δημιουργούμε κλίμα μέσα από το ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης, αυτό που κάνουμε είναι να φέρνουμε στη συζήτηση και να κάνουμε πιο πιθανό και πιο εφικτό αυτό το οποίο κάποτε δεν ήταν. Και αυτό έχει και από τις δύο πλευρές. Γάμοι μεταξύ ομοφυλοφίλων. 20 χρόνια πριν, αδιανόητο, δεν υπήρχε συζήτηση. Τώρα υπάρχει. Τείχος στο Μεξικό, μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού. Τώρα υπάρχει. Είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον σχήμα, το οποίο για μένα δίνει αυτή την ρευστότητα που υπάρχει στις έννοιες. Βεβαίως, να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και ορισμένες διαφοροποιήσεις και αντιρρήσεις σε αυτό. Η προφανέστερη όλων, ότι είναι όλα στον λεγόμενο κεντρό χώρο πολιτικά, αν θέλετε. Άρα, αυτός είναι ο χώρος ο οποίος θεωρείται και ο πλέον σωστός. Υπάρχει ένα είδος bias, ένα είδος τάσης προς αυτό. Και επίσης, πολλοί εκτιμούν ότι αυτό που σου δείχνει βασικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ποιο ήταν η παλαιότερη κοινωνική συμφωνία, αν θέλετε, για κάποια θέματα, η οποία έχει χαθεί και συνεπώς πρέπει να μεταμορφωθεί το συγκεκριμένο, να μετακινηθεί το συγκεκριμένο παράθυρο. Αυτό που όμως για μένα έχει σημασία είναι ότι φέρνει συνεχώς τον κώδικα, τον οποιονδήποτε διοντολογικό κώδικα, την αναγκαιότητά του να είναι ένα διαρκές κείμενο. Δεν μπορεί να είναι μία φορά να τον φτιάξουμε και να τελειώνει, διότι ακριβώς υπάρχει η μετατόπιση και του τι είναι αποδεκτό και ποιες διατυπώσεις είναι αποδεκτές και εξαρτώμαστε συνεχώς. Άρα πρέπει να είναι ένα διαρκές κείμενο, το οποίο όχι επανεξετάζεται κάθε χρόνο, επανεξετάζεται διαρκώς και η νέα εμπειρία το προσθέτει, το αλλάζει και βεβαίως ο οργανισμός ενημερώνει με τη σειρά του τους δημοσιογράφους για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αυτά όλα είναι για μένα και, αν θέλετε, το πλαίσιο το οποίο εγώ θα πρότεινα ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου όταν πάμε να στήσουμε έναν κώδικα διοντολογίας για τη ρητορική του μίσους. Να έχουμε κατά νου ότι πρέπει να προστατεύσουμε την ελευθερία του λόγου και να προστατεύσουμε και το κοινό, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε και τα δύο παράλληλα. Να έχουμε διαμορφώσει ένα σαφές, ευρύτερο ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργούμε και αντιστοίχως έναν ευρύτερο κώδικα διοντολογίας στο κάθε μέσο, όπως έχει κάνει τώρα η ΕΡΤ, κάτω από το οποίο θα μπορεί κανείς να επιμερίζει και να βλέπει τα συγκεκριμένα ζητήματα εν προκειμένου της ρητορικής του μίσους. Να έχουμε δε και μια οργάνωση ήδη για το πώς αντιμετωπίζουμε τις παρεκκλήσεις από αυτό.
να προσαρμοζόμαστε στις τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες και να λαμβάνουμε υπόψη την ιστορικότητα, αν θέλετε, να ελέγχουμε την γλώσσα αλλά και την έμφαση. Και νομίζω ότι προλαβαίνουμε να δούμε και ένα μικρό παράδειγμα σε λίγο για το πώς δημιουργούμε μια είδηση από εκεί που δεν υπάρχει κυριολεκτικά και αφορά άμεσα τις περιπτώσεις ιστορικής μίσους. Και βεβαίως να θεωρήσουμε ότι ο κώδικας αυτός είναι ένα διαρκές κείμενο, το οποίο, όπως είπα, πρέπει συνεχώς να επαναπροσαρμόζουμε και τέτοια. Θα κάνω μια παύση μετά από τόση ώρα εδώ. Αν θέλετε να μπούμε στη συζήτηση και τις ερωτήσεις και να δούμε σε λίγο, έχω ένα-δύο παραδείγματα που έχουν ενδιαφέρον για να δούμε σε συγκεκριμένα σημεία πώς κάποια σημεία ενδεχομένως είχαν. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Κοσμίδη. Δυστυχώς, εγώ ήμουνα μέσα έξω και αποσπασματικά παρακολούθησα τα όσα ενδιαφέροντα είπε. Βέβαια, θα κλέψω την εισήγηση για να την μελετήσω. Όντως, η περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, μια ιδιαίτερη περίπτωση που κρύβει πάρα πολλά θέματα και μέσα σε αυτά κρύβει μια περίεργη ελευθερία λόγου, που ίσως δεν ξέρω αν είναι και τόσο ανεκτή στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης αυτό το θέμα, Μιχάλη. Παίζει, όπως λες πολύ σωστά, κατά χώρες. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό όταν βρισκόμαστε να στήσουμε κάποιους τέτοιους κώδικες δεοντολογίας, να διαμορφώσουμε αυτούς τους κώδικες, είναι να πάρουμε υπόψη μας το τι ανέχεται η κοινωνία. Δεν ξέρω, θα θυμάσαι ίσως που λένε πάρα πολλές φορές ποια είναι η προσδοκία του κοινού. Δεν λειτουργούμε σε κενό. Έτσι. Έχουμε ένα κοινό απέναντί μας, το οποίο καλός ή κακός έχει συγκεκριμένες αντιλήψεις. Και απέναντι σε αυτές, κάπως πρέπει να τοποθετηθούμε, διατηρώντας πάντα τον πρωταρχικό μας ρόλο, που είναι θεωρητικά τουλάχιστον ως δημοσιογράφοι, να ενημερώνουμε για αυτό που γίνεται με τον πλέον έγκυρο, ακριβή και τρόπο ο οποίος να μην παίρνει θέσεις. Αντικειμενικό ή αμερόληπτο, όπως το χαρακτήρισες. Δεν είναι ακριβώς αντικειμενικό, βέβαια. Στέκομαι λίγο στο θέμα της κάλυψης των αμφιλεγόμενων θεμάτων, καθώς είναι ένα θέμα το οποίο και γλωσσικά στη Μεγάλη Βρετανία έχει απασχολήσει πολύ την κοινή γνώμη. Τελικά, δηλαδή, τι θεωρείται αμφιλεγόμενο στη θεματολογία του και στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται και παρουσιάζεται. Μου έκανε φοβερή εντύπωση, καθώς για προσωπικούς λόγους είχα παρακολουθήσει το θέμα των καταγγελιών για μια πολύ συγκεκριμένη εκπομπή του BBC, το Top Gear. Για μια συγκεκριμένη εκπομπή του BBC, το Top Gear, το οποίο είναι μια από τις δημοφιλέστερες ήταν εκπομπές για θέματα αυτοκινήτου, μηχανοκίνησης κτλ. Ο Clarkson, ο Jeremy Clarkson, ο βασικός παρουσιαστής της συγκεκριμένης εκπομπής, ήταν από τους πλέον καυστικούς όσον αφορά το χιούμορ και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε πολλές φορές και ολόκληρα έθνη. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός σχολείου που είχε κάνει, νομίζω, για το Μεξικό ή για την Βενεζουέλα, δεν είμαι σίγουρη. Έχει κάνει πολλά. Πάρα πολλά και για την Ελλάδα την έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές και με πάρα πολύ αρνητικό τρόπο. Στην Αργεντινή θυμάμαι εγώ όταν είχε πάει να κάνει και με αφορμή τα Φόκλαντς και ήταν σχόλιο μάλιστα αρκετά διακριτικό, θα λέγαμε. Στο αυτοκίνητό του είχε μία πινακίδα η οποία νομίζω ότι ήταν σαν FLK, κάπως θύμιζε Φόκλαντς, και είχε την ημερομηνία της ακριβώς της βίδησης του Μπελγκράνο, το οποίο ήταν. Αυτός είπε ότι ήταν τελείως στοιχείο, εμείς δεν προσέξαμε τέτοιο, αλλά προφανώς εντάξει, όλοι ξέρουν ότι δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, ήταν σαφώς στημένο. Παρ' όλα αυτά, το BBC σε διαμαρτυρίες και μάλιστα από την πρεσβεία της Αργεντινής είπε ότι θα σας απαντήσει ο ίδιος και έδωσε την απάντηση στην επόμενη εκπομπή. Η απάντηση βέβαια δεν κάλυψε ιδιαίτερα, δημιούργησε μάλλον μεγαλύτερη ένταση. Πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον επίσης από τα όσα κατάφερα να καταγράψω είναι το πώς η ρατσιστική ορολογία επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο ενός προγράμματος. Και θα ήθελα λίγο να γίνεις λίγο πιο παραδειγματικός για να το καταλάβουμε. Γιατί κάπου εμείς λίγο το βάζουμε μέσα στο πλαίσιο και στο όριο του επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, των άκρων. Ή θα το πεις ή δεν θα το πεις. Πώς τελικά αυτοί το διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο, τόσο ώστε να είναι και τα δύο μαζί. Όλα έχουν να κάνουν από το κατά πόσο οποιαδήποτε
αναφορά εντάσσεται σε αυτό που λέμε δικαιολογείται από ένα ευρύτερο δημοσιογραφικό πλαίσιο. Καταρχάς, αν είναι ιστορική αναφορά, για να δώσω ένα βασικό παράδειγμα. Κλασικό παράδειγμα. Εάν είναι μια αναφορά η οποία δικαιολογείται από τις συνθήκες και τη συζήτηση που γίνεται ευρύτερα. Ξεχνάω τώρα τον ιστορικό στη Γαλλία, ο οποίος είχε βγει και παράνομος αργότερα στη Γαλλία, είχε αμφισβητήσει το ολοκαύτωμα. Αυτό είναι μια συζήτηση η οποία σε εκείνη την περίοδο ήταν επίκαιρη και νομιμοποιούνταν, αν θες, μια συζήτηση μαζί του, ξέροντας εν γνώση ότι αυτός ο άνθρωπος θα εκφράσει μια σειρά από αμφιλεγόμενες απόψεις. Επίσης, εάν δικαιολογείται ενδεχομένως από την επικαιρότητα συνολικά. Αυτό είναι, νομίζω υπήρξε μια αναφορά και στη συζήτηση που κάναμε με τον Τζον, είναι ο πρώην αρχηγός του EDL, ένα νεοφασιστικό επί της ουσίας μόρφωμα, ο οποίος όταν έγινε η επίθεση στο Λονδίνο, έχουμε ηχό. Όχι, ανοιχτό είναι, πάνω πρέπει να είναι. Μπάσχε, δώσε, καταλαβαίνει. They walk the streets, they queue up next to me in a bank in Luton. They live where we live. And they're now back. Ζουν ανάμεσά μας και τώρα είναι είπε, καταλαβαίνετε το αντικείμενο της συζήτησης. Εδώ τώρα υπάρχουν μια σειρά ζητήματα. Δικαιολογείται αυτή η μετάδοση ή όχι? Από μία πλευρά δικαιολογείται, έτσι. Καταρχάς είναι ένας ο οποίος φωνάζει στον δρόμο, στο σημείο της επίθεσης, άρα είναι μία αντίδραση που θα μπορούσε να έχει κανείς. Αυτά είναι τα οποία θα εξετάσεις εκ των υστέρων. Από την άλλη μεριά, δεν πάβει να είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, ακόμα και ενός ακραίου χώρου, το οποίο εκφράζει αυτή την άποψη. Υπάρχει όμως βέβαια και η περίπτωση ότι αυτός προφανώς πήγε εκεί για να κάνει αυτές τις δηλώσεις μπροστά στην κάμερα και από εκεί που ήταν, πώς να το πω τώρα, να το πω χοντρά, ένα πεθαμένο κόμμα με ένα πολύ μικρό ποσοστό και αυτός ο πρώην ηγέτης του να το επαναφέρει στη συζήτηση ακριβώς λόγω της επίθεσης. Όλα αυτά είναι τα οποία ακριβώς λαμβάνονται υπόψη. Το BBC κατηγορήθηκε πολλές φορές για το ότι έχει δώσει αρκετό λόγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε στο English Defence League. Έτσι, δεν είναι στο απειρόβλητο. Και πάλι εδώ, όπως είπα, έχει να κάνει με το να προϋπάρχουν οι δομές οι οποίες δείχνουν πώς αντιμετωπιζόμαστε. Δεν λέω αν είναι σωστή ή λάθος η όποια προσέγγιση τους, αλλά εν πάση περιπτώσει την ώρα που κάποιος τους κατηγόρησε για αυτό, έχουν μία δομή για να το εξετάσουν. Ενδεχομένως να απαντήσουν και να δούνε τι έγινε, ελπίζοντας ότι εν πάση περιπτώσει την επόμενη φορά δεν θα γίνει επανάληψη του ίδιου περιστατικού. Σημειωτώνω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Το BBC έχει κατηγορηθεί διότι υπήρξε σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματά του, το Question Time, στο οποίο συμμετέχει το κοινό ενεργά. Είχαν προσκληθεί ορισμένοι από το EDL για μια διαδήλωση που είχαν κάνει, στην οποία τελικά ήταν 20 άτομα και τέθηκε το ερώτημα, καλά, γιατί προσκαλείτε τώρα 20 ανθρώπους από αυτούς. Σημειωτώνω ότι αυτή η εκπομπή γίνεται από πόλη σε πόλη κάθε εβδομάδα, έτσι, οπότε ήταν σχετικό εκεί. Επίσης, για το ότι πολλές φορές τα άτομα τα οποία συμμετέχουν στο κοινό εκφράζουν αρκετά συντηρητικές ή ακροδεξιές απόψεις. Αλλά εκεί το BBC έχει ένα επιχείρημα αυτό. Είναι γιατί το BBC έχει καλέσει περισσότερους δεξιούς, αν θέλετε, ακροδεξιούς, ή γιατί υπάρχει, όπως λέγαμε και προηγουμένως, λόγω ενός ευρύτερου σχήματος, μια συντηρητικοποίηση, η οποία αντανακλάται βέβαια στο κοινό που έρχεται μέσα. Αυτά όλα, γι' αυτό η τάση μου είναι να ακολουθώ περισσότερο τη λογική οδηγίες, να ξέρουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, να προχωράμε, αλλά να ξέρουμε ότι και τα λάθη θα γίνουν, γιατί είναι δικαίωμά μας να κάνουμε λάθη ως δημοσιογράφοι, για μένα είναι δικαίωμα, και να προχωρήσουμε βάσει αυτά. Παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κοσμίδη, γιατί έχει καλύψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πολύ χρήσιμης πληροφορίας για την ύλη του σεμιναρίου. Η εμπειρία της Μεγάλης Βρετανίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Να προσθέσω όμως μια διάσταση που νομίζω θα συμφωνήσει ο ίδιος, χωρίς κόπο. Όλα αυτά τα οποία αναφέρει σαν editorial codes, σαν πλαίσια αυτοδέσμευσης, τα έλεγα εγώ, και του BBC και των εφημερίδων που ουσιαστικά το ύψο έχει μετατραπεί πλέον σε πλατφόρμα που εκφράζει και τα ηλεκτρονικά μέσα των συγκεκριμένων εφημερίδων, έχει μία λογική.
Όταν λέμε πλαίσιο αυτοδέσμευση, σημαίνει ότι δεσμεύονται και για το πώς θα θεραπεύσουν πληγές ή λάθη. Άρα έχουν πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες διόρθωσης και απάντησης. Υπάρχει ombudsman στις περισσότερες περιπτώσεις που θα απαντήσει στην καταγγελία του κοινού. Θα υποδεχθούν την καταγγελία του κοινού και όταν καταφέρουν να την απορρίψουν αυτή την καταγγελία του κοινού, θα δημοσιεύσουν την απόρριψη της καταγγελίας και όσες περισσότερες τέτοιες δημοσιεύσεις απορρίψεως με πολύ αιτιολογημένη άποψη, την οποία δεχθεί και ο οργανισμός ύψο, τότε θεωρούν ότι περιποιεί τιμή για το μέσο και το διευθυντή σύνταξης το γεγονός του ότι μπορεί να απαντήσει στο κοινό και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του. Αυτό που δεν έχουμε λοιπόν στην Ελλάδα είναι αυτό ακριβώς. Πλαίσιο αυτοδέσμευσης με πολύ συγκεκριμένη διαδικασία υλοποίησής του και πολύ συγκεκριμένη διαδικασία απάντησης προς τα ερωτήματα και τις καταγγελίες του κοινού. Και θα τα πούμε περισσότερο την Τετάρτη, βέβαια. Στην... Ναι, όχι, μα έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς αυτό το θέμα της αυτοδέσμευσης και η απάντηση και η διόρθωση είναι στο επίκεντρο όχι μόνο των εφημερίδων, έτσι, είναι και στα τηλεοπτικά μέσα. Το BBC έχει ειδική εκπομπή η οποία απαντάει. Τηλεοπτική εκπομπή, η οποία απαντάει στα ερωτήματα και στα παράπονα, αν θέλετε, των τηλεθεατών του. Πώς απαντάει, λέει ότι ήταν αυτό το πρόβλημα, λάβαμε αυτού του τύπου τα παράπονα και μιλάει με κάποιον ο οποίος, ξέρω εγώ, με τον αρχισυντάκτη της εκπομπής, με τον παραγωγό, με οτιδήποτε, δίνοντας μια εξήγηση. Τώρα, κάποιες φορές αυτή η εξήγηση μπορεί να είναι πραγματικά επανορθωτική, ναι, είχατε δίκιο, κάναμε λάθος. Γι' αυτό το κάναμε και θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι την επόμενη φορά. Κάποιες φορές είναι μια εξήγηση που μπορεί να εμένει στη θέση του, αλλά εν πάση περιπτώσει δίνει το συλλογισμό, τη συλλογιστική μέσα από την οποία το πλαίσιο που λέγαμε καταλήξαμε σε αυτή. Και αυτό διαμορφώνει αυτή την αμφίδρομη σχέση με το κοινό, είτε λέγεται ραδιοτηλεοπτικό μέσο, είτε εφημερίδα, είτε online δίκτυο ή οτιδήποτε, ώστε να μπορεί ο καθένας μας να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του μέσα από ένα διάλογο που απορβαίνει σε όφελος και για τους δύο. Γιατί είναι σημαντικό για μένα ως δημοσιογράφος ή συντάκτης να ξέρω τι σκέφτεται ο κόσμος, γιατί όπως είπαμε, μέσα στα πλαίσια αυτού του κόσμου λειτουργούμε. Δεν λειτουργούμε μέσα σε ένα κενό. Έχουμε αυτούς τους κώδικες διοντολογίας στη Μεγάλη Βρετανία. Απορεί ο κάθε επαγγελματίας, είτε είναι νέος είτε παλιός στο επάγγελμα, για το πώς ένας καινούριος δημοσιογράφος μαθαίνει αυτούς τους κώδικες και δεν πηγαίνει απλά σε ένα μέσο και να κινείται και να γράφει τα ρεπορτάζ του βάσει του editorial line του εκάστοτε μέσου. Και νομίζω ότι δεν είναι λίγοι οι καινούργοι συνάδελφοι ή φοιτητές δημοσιογραφίας που ξεκινούν, που βλέπουν τον κώδικα του BBC και θεωρούν ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να ολοκληρώσουν ένα ρεπορτάζ ή μία εκπομπή, γιατί θα πρέπει κάθε τους λέξη να την ελέγχουν, κάθε επιλογή να την ελέγχουν και δεν θα προλάβουν να βγουν στο οποιοδήποτε δελτίο ειδήσεων και στον αέρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό το οποίο έχεις δίκιο και είναι χαρακτηριστικό, έτσι. Υπάρχει μια δομή για να λειτουργήσει με βάση τον κώδικα του BBC. Όταν μπαίνει κάποιος στο BBC, υπάρχει ένα. BJ1 το λένε και BJ2, Broadcast Journalism 1 και Broadcast Journalism 2, δηλαδή είναι δύο διαφορετικά courses, το ένα σε μεγαλύτερη, ας το πούμε, όχι μόνο μεγαλύτερη έκταση, και πιο σε βάθος από το άλλο, τα οποία είναι υποχρεωτικά, είναι διαρκείας μίας εβδομάδας το καθένα. Άρα ο δημοσιογράφος, ο οποίος μπαίνει, είτε νέος είτε και έμπειρος ακόμα, υπάρχει μία δομή που του εκπαιδεύει με παραδείγματα στον κώδικα, σε κάποια πράγματα, στη συνέχεια περισσότερο και στη συνέχεια αυτό. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχουν οι δομές. Όταν ήμασταν στο BBC, θα τα θυμάσαι εσύ, μετά από κάθε εκπομπή υπήρχε ένα λεγόμενο post-mortem. Μαζευόμασταν και λέγαμε με τον αρχισυντάκτη. Αυτά πήγαν καλά, εδώ τι κάναμε, γιατί την πατήσαμε έτσι, γιατί είπαμε αυτή τη βλακεία. Αυτό σταδιακά σε εκπαιδεύει στο πώς να λειτουργείς με βάση αυτόν τον κώδικα και αυτόν τον χώρο. Είναι δεύτερη φύση, αλλά πρέπει να υπάρχει το πλαίσιο της εκπαίδευσης. Βεβαίως. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου, το οποίο αφορά, αν θες, τη διοικητική διάσταση. Δεν μπορεί να στείλεις σε ένα θέμα το οποίο είναι καυτό, δύσκολο, έναν άπειρο συνάδελφο να το καλύψει. Πρέπει να έχεις την αντίληψη ότι εκεί θα στείλω ένα ρεπόρτερ ο οποίος έχει την εμπειρία να το καλύψει. Ή έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για να το καλύψει. Έτσι. Δηλαδή, πριν πάω στο Ιράκ, είχα εκπαίδευση μία εβδομάδα και κάτι, αφενός για χημικό πόλεμο και όλα αυτά, και για το πώς λειτουργείς σε συνθήκες τέτοιες. Δεν μπορεί. Είναι και θέμα ασφαλείας, αλλά είναι και θέμα αντίληψης για το πώς προσεγγίζεις τα πράγματα. Συνεπώς, αν κάνεις μια σωστή διαχείριση και ανθρώπινου δυναμικού, πέρα από το κομμάτι που συζητάμε, δηλαδή των δημοσιογραφικών, καλύπτεις και βγαίνει, ας το πούμε, πιο ενστικτοδός. Καλά, θα τα κάνεις, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά πιο ενστικτοδός, ακολουθώντας μια διαδικασία χωρίς να χρειάζεται ούτε τον κώδικα να τον μάθεις απ' έξω, ούτε να μην προλαβαίνεις να γράψεις το άρθρο γιατί κοιτάς κάθε λέξη που έχεις φτιάξει.
Αυτό το τελευταίο που μας δείξατε είναι το αιώνιο ερώτημα στη δημοσιογραφία. Νομίζω ότι δισογραφικά δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε κάποιον άλλο δρόμο. Το προβάλλεις μέχρι τη στιγμή που ο τύπος δεν αρχίζει να σχημονεί ή να βρίζει, οπότε εκεί πρέπει άμεσα κάτι να κάνει ο σκηνοθέτης με τον παρουσιαστή, να τον πάρει από τον αέρα για άλλους λόγους. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε σε κομμάτι δισογραφικό να επέμβουμε εμείς, υποκαθιστώντας, ας πούμε, την παιδεία του κάθε ανθρώπου και του κάθε λαού. Έτσι, αυτό είναι αυτονόητο. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω εγώ, επειδή μιλήσατε για αυτή την επιτροπή τύπου ΕΣΟΡΟΥ, όπως την είπατε, και κατάλαβα γενικώς το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, πώς επεμβαίνει, επειδή πάντα σε τέτοια πράγματα μιλούμε για επέμβαση εκ των υστέρων. Όχι. Δεν μπορείς, δηλαδή, τη στιγμή που ο άλλος κάνει τη δουλειά του στον αέρα, δεν τον κόβεις, αλλά με κάποιο τρόπο έρχεται μετά να καλύψει το κενό που δημιουργεί ο αθέμητος τρόπος παρουσίασης κάποιων πραγμάτων. Και προφανώς θα βάλει και κάποιο πλαίσιο για να το αποτρέψει να μην ξαναγίνει, να μην το επαναλάβουν. Το πλαίσιο το έχει, είναι αυτό που έχει δημοσιεύσει. Αν πάει κανείς στο site, ας πούμε, της Ofcom, θα βρει τα editorial, τα guidelines που έχει θέσει η Ofcom. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιος προσφύγει στην Ofcom διότι το BBC ή ο τάδε ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έκανε κάτι που δεν του αρέσει, η Ofcom εξετάζει με βάση τα κριτήρια που έχει τι συμβαίνει και παρεμβαίνει. Βάζοντας πρόστιμα τα οποία μπορεί να φτάσουν μέχρι και διακοπή, μέχρι και, από, και να αφαιρέσει την άδεια. Έτσι. Δηλαδή, έχει, η Ofcom αυτό που έχει είναι ο παντοδύναμος αυτή τη στιγμή οργανισμός, και σας είπα, είναι παντοδύναμος όχι μόνο δημοσιογραφικά, ακόμα ένα μεγάλο θέμα αυτή την περίοδο που μισολύθηκε χωρίς να είναι χαρούμενοι όλοι για την επίλυση, είχε να κάνει με το να διασπαστεί η εταιρεία BT, διότι θεωρούν ότι έχει το μονοπόλιο στις γραμμές του ίντερνετ, στην υποδομή, το οποίο εμποδίζει εταιρείες όπως η Virgin και οι άλλες και το Sky που θέλουν να τα αναπτύξουν. Και έκανε μια ολόκληρη κατάσταση όπου τελικά εδώ και πολύ καιρό τελικά η BT υποχρεώθηκε, δεν την υποχρέωσε να βγάλει την εταιρεία και να την κάνει ξεχωριστή, αλλά πραγματικά την έκανε με ξεχωριστό συμβούλιο, την απομάκρυνε αρκετά από το χώρο. Έχει δηλαδή οι αρμοδιότητές της Ofcom είναι βασικά που κάνει ό,τι θέλει. Συνήθως είναι χρηματικά πρόστιμα. Μπορεί να έχει αυτοεπαγγέλτος, αλλά συνήθως η Ofcom αντιδρά μόνο. Πρέπει να έχει καταγγελία. Δηλαδή, ακόμα και στην περίπτωση της BT, ήταν μια σειρά άλλοι πάροχοι όπως η Virgin κλπ. Οι οποίοι βγήκανε και είπανε αυτό. Για να σταθώ λίγο στον απόϊχο που μπορεί να έχει μια τέτοια παντοδυναμία και αν θέλετε να το σχολιάσουμε λίγο, ενός τέτοιου οργανισμού. Βέβαια, είναι λογικό πλέον, εφόσον οι επικοινωνίες και οι τηλεπικοινωνίες έχουν γίνει ένα και τα πάντα πλέον είναι ψηφιακά, από την μετάδοση και το κείμενο μέχρι οτιδήποτε, είναι λογικό να υπάρχει μια τέτοια συμπίκνωση. Αυτό όμως μπορεί κάποια στιγμή να θέσει όντως θέμα ελευθερίας, κύριε Κοσμίδη. Ελευθερίας. Η μονοπωλιακή στάση ενός οργανισμού απέναντι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος διαχείρισης πληροφορίας. Από πλευράς Ofcom, δηλαδή. Ναι, από πλευράς Ofcom. Ενδεχομένως θα μπορούσε. Τώρα εδώ έχει να κάνει και η ιστορική συγκυρία. Η Βρετανία δηλαδή έχει ένα επίπεδο λειτουργίας όπου συνήθως αυτοί οι οργανισμοί έχουν μία επίσης, πώς να το πούμε, αυτοσυγκράτηση. Έχει να κάνει με το δομικό θέμα της Ofcom, η οποία όπως είπα είναι υπόλογιστο κοινοβούλιο. Δηλαδή, πρέπει κάθε χρόνο να πάει και να πει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής: κάναμε αυτά για αυτό το λόγο και αυτά είναι. Άρα, συνεπώς, από εκεί, ας το πούμε, υπάρχει ένας έλεγχος. Το πρόβλημα της ελευθερίας συνολικά είναι ευρύτερο και είναι μια τεράστια άλλη συζήτηση που ίσως έχει νόημα κάποια άλλη στιγμή να τη δούμε, που έχει να κάνει με τις πλατφόρμες, από τα πράγματα που βλέπουμε στο Facebook και το οποίο, για παράδειγμα, τι είναι. Είναι aggregator και πλατφόρμα που εκφράζεται ο καθένας, είναι ο ίδιος οργανισμός παροχής πληροφοριών, είδησης και πάει λέγοντας. Εκεί είναι περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, τα προβλήματα που θα κινδυνεύσουμε. Θα σας θυμίσω την περίπτωση της φωτογραφίας με το κοριτσάκι από το Βιετνάμ, που κόπηκε από το Facebook και υπήρξε η αντίδραση από τον Διευθυντή Σύνταξης της Aften Posten και από πάρα πολύ άλλο κόσμο για να καταλήξουμε να ξαναβγεί. Αλλά ήταν ενδεικτικό της δύναμης, ακόμα και λογοκρισίας επί της ουσίας, που έχουν μία σειρά μέσα που για την ώρα είναι πλατφόρμες, έτσι είναι τεχνολογικές πλατφόρμες. Δεν εντάσσονται σε κανένα από τα επίπεδα τα οποία συζητάμε τώρα. Λοιπόν, υπάρχει το BBC, υπάρχει ο Guardian, υπάρχει όμως και η Sun. Και θα θυμίσω την περίφημη ιστορία με το Hillsborough και το πρωτοσέλιδο το περίφημο The Truth, όπου στοχοποιήθηκε μια ολόκληρη πόλη, μια ολόκληρη κοινωνία ουσιαστικά τοπική και χρειάστηκε να περάσουν 23 ολόκληρα χρόνια
για να βγει ένα αντίστοιχο πρωτοσέλιδο συγγνώμης, The Real Truth, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πώς προφυλάσσομαστε. Ό,τι έγινε και εδώ. Αυτό ήταν ποινική υπόθεση παρεμπιπτόντως. Δηλαδή, σαν στην αρχή δεν υπήρχαν αυτοί οι οργανισμοί τότε, έτσι. Μετά το Χίτσμπορο αυτό που έγινε, το οποίο να θυμίσουμε ήταν η περίπτωση της τραγωδίας όπου κατηγορήθηκαν οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ και σχεδόν όλο το Λίβερπουλ ότι ουρούσαν σε πτώματα, ότι πηγαίνανε να κλέψουν τραυματίες, δηλαδή ένα πράγμα το οποίο ήταν πραγματικά τρομακτικό και το οποίο όλο βασιζόταν επί της ουσίας σε πληροφορίες της τοπικής αστυνομίας η οποία ήθελε να διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Και υπάρχει βέβαια και ένα πολιτικό υπόβαθρο σε όλα αυτά, γιατί μιλάμε για περίοδο της περίοδου Θάτσερ που ήθελε να χτυπήσει και μια εργατική πόλη που αντιδρούσε τότε, όπως ήταν το Λίβερπουλ. Αυτό λύθηκε τελικά, όπως είδατε, δικαστικά. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδο σε αυτό. Έφαγε τόσο χρόνο, γιατί τόσο περί η δικαιοσύνη να καταλήξει σε όλες αυτές τις διαδικασίες και να υποχρεώσει τη ΣΑΝ να ακυρώσει. Με την ευκαιρία όμως, μου δίνεται μια ευκαιρία, γιατί η ΣΑΝ είναι μια κλασική περίπτωση του πώς αντιδράσει και μερικές φορές δεν είναι άσπρα μαύρα τα πράγματα. Το άρθρο αυτό δεν υπάρχει πια στη ΣΑΝ, έτσι το ανεβάσανε και μετά από κάποιο διάστημα, όταν έγινε η όλη φασαρία, το κατεβάσανε από το website. Η Κέιτι Χόπκινς δεν είναι καν δημοσιογράφος, είναι μια προσωπικότητα τηλεπερσόνα, θα λέγαμε, η οποία έγινε γνωστή από ένα τηλεπαιχνίδι και μετά άρχισε να γράφει, βλέπετε. Τι λέμβη διάσωση θα χρησιμοποιούσα θωρικτά, πολεμικά πλοία, για να σταματήσω τους μετανάστες. Μεταξύ άλλων, αυτά είναι διατυπώσεις μέσα από το άρθρο της Κέιτι Χόπκινς. Όχι, δεν με ενδιαφέρει, δείξτε μου φωτογραφίες από φέρετρα. Δείξτε μου πτώματα να βρίσκονται, να επιπλέουν στο νερό. Παίξτε βιολιά και δείξτε μου αποστεωμένους ανθρώπους να φαίνονται λυπημένοι. Δεν με ενδιαφέρει. Έτσι. Άλλη φράση από το άρθρο. Μην παραπλανάστε, αυτοί οι μετανάστες είναι σαν κατσαρίδες. Μπορεί να μοιάζουν λίγο σαν το Αιθιοπία του Μπομπ Γκέλντοφ γύρω στο 1984, αλλά είναι πλασμένοι να επιζήσουν και από πυρηνική βόμβα. Είναι, πώς το λένε, survivors, επιζούν, είναι φτιαγμένοι να επιζούν. Παρακάτω. Έφτασε η ώρα να μιμηθούμε τους Αυστραλούς, φέρτε τα θωρικτά, υποχρεώστε τους μετανάστες πίσω στις ακτές τους και κάψτε τις βάρκες τους. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι από το άρθρο αυτό, το οποίο είδατε πριν λίγο. 2014, εάν θυμάμαι σωστά. Θα ήθελα την κριτική σας από την πλευρά όλων αυτών που συζητήσαμε μέχρι τώρα. Έτσι. Δηλαδή, αυτά όλα της ύψου που συζητάμε ισχύουν. Είναι διοντολογικά σωστό, δηλαδή με την έννοια του να υπάρξει κάποια ποινή να επιβληθεί στη Χόπκινς ή όχι. Αυτά που λέει είναι τραγικά, έτσι, δηλαδή είναι προφανές. Παρ' όλα αυτά, όταν έφτασε στην ύψο, καταρχάς δεν μπόρεσε να στοιχειοθετηθεί τίποτα με βάση το εδάφιο 12, το οποίο αναφέρεται στις διακρίσεις. Διότι, αν θυμηθείτε τι λέγαμε, πρέπει να είναι συγκεκριμένα να στοχοποιείται κάποιος άνθρωπος. Εδώ δεν λέει ο τάδε μετανάστης, έτσι, είναι οι μετανάστες, άρα είναι γενικό. Ούτε μπορεί να προσδιοριστεί το ποιος είναι. Μετά έγινε μία προσπάθεια να την εξετάσουν την όλη περίπτωση μέσω του άρθρου 1 που μιλάει για την ακρίβεια. Εδώ ούτε αυτό μπορεί να στοχοθετηθεί. Δηλαδή, ποια είναι το να συζητήσει την ακρίβεια της είδησης. Αν είναι μετανάστες, είναι σαν κατσαρίδες, δεν είναι, άρα είναι ανακριβής η πληροφορία. Λοιπόν, δεν έχει γεγονότα. Και τελικά αυτό που κατέληξε ύψο είναι ότι δεν το εξετάζουμε καθόλου. Το χαρακτήρισε ως τελείως άθλιο, ας το πούμε, και πάρα πολύ προβληματικό κείμενο και τέτοια. Πλην όμως είναι η έκφραση μιας γνώμης και δικαιούται να την εκφράσει. Υπήρξε σημειωτέων προσπάθεια να πάει και ποινικά, η οποία δεν έγινε δεκτή τελικά. Διότι ακριβώς, θυμηθείτε στο ποινικό κομμάτι, δεν λέει σε κάποιον άσκησε βία. Έτσι, αυτό που λέει. Φέρτε τα πλοία, δεν είναι βγείτε έξω στους δρόμους και δείρτε τους, είναι μια πολιτική, αν θέλετε, πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση, άλλαξε την πολιτική σου. Τώρα εδώ το ερώτημα είναι, μίλαγα μια ώρα πόσο μίλαγα για να πούμε όλο αυτό το ωραίο το θεσμικό πλαίσιο και καταλήγουμε σε αυτό. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ή όχι. Όπως λέμε, είμαστε σε ένα ρευστό χώρο. Αυτό είναι μια μάχη που γίνεται συνεχώς, όχι μόνο στο πώς τα διαμορφώνουμε, τα θεσμικά πλαίσια, αλλά και στο πώς τα διαχειριζόμαστε και τα αλλάζουμε και βεβαίως κάποιοι τα εκμεταλλεύονται κιόλας. Αλλά είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση
η οποία, ας πούμε, είναι δηλαδή ενδεικτικό, είναι το περιορισμό όλης της συζήτησης που κάνουμε. Μία σκέψη πάνω σε αυτό το άρθρο, εάν κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει άρθρο, αλλά δεν υπάρχει ένα κενό, δεν δημιουργείται ένα κενό ανάμεσα σε αυτό που ήδη η νομοθεσία λέει, ότι από τη στιγμή που δεν καταφέρεται εναντίον ενός προσώπου, δεν στοχοποιεί έναν άνθρωπο, τον Κοσμίδη ή τι πάει λέγοντας, αλλά στοχοποιεί μία ομάδα ανθρώπων που μπορεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά ειδικά, φιλετικά ή οτιδήποτε. Αυτό δεν είναι όμως κενό. Δηλαδή, αυτό το άρθρο τώρα δεν δημιουργεί, δεν παρακινεί σε κάτι. Δηλαδή, μπορεί να μην στοχοποιεί έναν άνθρωπο, ναι, έναν συγκεκριμένο. Ούτε παρακινεί σε κάτι το ίδιο. Αυτό που κάνει όμως, γι' αυτό είχαμε πει και νωρίτερα, διαμορφώνει ένα κλίμα που ενδεχομένως σε οδηγεί σε αυτό. Αυτό όμως είναι τόσο αόριστο, δηλαδή μετά μπαίνουμε στη διαδικασία, απαγορεύεται κάποιος να λέει ότι εγώ δεν θέλω μετανάστες. Είναι δικαίωμά του. Είναι θέμα ελευθερίας λόγου. Το πώς θα το λέει και σε τι συνθήκες θα το λέει, μπορούμε να το εξετάσουμε και ενδεχομένως να το πλαισιώσουμε μέσα σε έναν κώδικα διοντολογίας. Υπάρχει όμως και η λογική ότι έχω δικαίωμα να λέω την άποψή μου. Αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον σε αυτό που έλεγα νωρίτερα με το παράθυρο Overton που μεταφέρει τη συζήτηση και το βλέπουμε και από τις δύο πλευρές του φάσματος να λειτουργεί, είναι ότι όσο συζητάμε τα πράγματα ή όσο αυτά μπαίνουν στη συζήτηση από δεξαμενές σκέψεις, από οτιδήποτε, τόσο επηρεάζουν αυτό που γίνεται αποδεκτό. Ο κίνδυνος εδώ λοιπόν δεν είναι ένα άρθρο συγκεκριμένα ή μία προσέγγιση, είναι μια ευρύτερη συζήτηση και πόσο μπαίνουμε σε αυτή ή όχι, με αποτέλεσμα η ίδια η συζήτηση πλέον να γίνεται αποδεκτή. Να γίνεται αποδεκτή η ίδια η συζήτηση, έτσι, ανεξάρτητα του αν θα καταλήξουμε στη μία ή στην άλλη πλευρά. Αλλά θα συζητάμε. Πρέπει να υπάρχει τείχος ανάμεσα στο Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και κάποιοι θα πούμε όχι, και κάποιοι άλλοι θα λένε ναι. Αλλά το συζητάμε. Αυτό δεν το συζητάγαμε πριν από 10 χρόνια. Δεν υπήρχε καν θέμα, αντικείμενο συζήτησης. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη και η μεγάλη προσοχή, η οποία δεν λύνεται κατά τη γνώμη μου παρά μόνο με αυτορυθμιζόμενο τρόπο από όλα τα μέσα και με όλα τα μέσα βεβαίως που εκφράζουν μία σειρά χώρους. Άρα υπάρχει και εκεί ακόμα μία διαμάχη ανάμεσα σε, πώς να το πούμε, αριστερά, δεξιά, μέσα και πάει λέγοντας. Μία ερώτηση αυτό για να μην φύγουμε. Επειδή είναι στην online της mail, επιτρέπει, επειδή δεν πρόκειται για ρεπορτάζ, δεν απαντάει δηλαδή ο αναγνώστης σε ρεπορτάζ, επιτρέπει σχόλια από κάτω, με τη γνωστή επιλογή να μην έχουν ύβρις κλπ. Ναι. Το προηγούμενο σημειωτέον, εδώ βλέπετε την Katie Hopkins στη mail, γιατί άλλαξε εφημερίδα μετά. Τώρα γράφει στην mail, απλώς έβαλα αυτά για να πάρετε και μια εικόνα λίγο του πώς γράφει. Δηλαδή το στυλ, αν θέλετε, το δημοσιογραφικό, είναι προκλητικό. Και εκεί ακόμα υπάρχει ένα ερώτημα με την επαγγελματική έννοια. Ότι εγώ πουλάω, ας το πούμε σε εισαγωγικά, τον εαυτό μου ως δημοσιογράφο, με προκλητικά ρεπορτάζ και προκλητικούς τίτλους. Σε ποιο βαθμό μπορώ να το κάνω, ως σχολιαστή, με αυτό κάνει. Δηλαδή. Σχόλια. Ναι, και 1,4 εκατομμύριο στη διαμήρυνση. 17. Έχει κάνει. Ο Μάρτιν Μαγκίνες όταν πέθανε, good riddance, καλό ξεφόρτωμα. Λοιπόν, και όπως σας είπα, οι απαντήσεις καμιά φορά είναι εδώ, ήταν στη ΣΑΝ, το έβγαλε και μετά το βγάλανε από το online για τους προφανείς λόγους. Θέλω να ρωτήσω κάτι, μου δημιουργήθηκαν κάποιες απορίες με αφορμή το τελευταίο. Σε σχέση με τη δημοσίευση φωτογραφιών, παραδείγματος χάρη. Τελικώς τα βρετανικά μίντια δημοσιεύουν φωτογραφίες με νεκρά παιδάκια, ας πούμε, ξεβρασμένα σε μια ακτή. Δεν πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο. Δηλαδή, τον μικρό, ο οποίος ήταν γυρισμένος μπρούμητα, δημοσιεύτηκε. Αν ήταν ανάσκελα, παιδάκια, αν ήταν ανάσκελα, όχι, θα ήταν το πρόσωπο, θα κρυβόταν. Ωραία. Ένα άλλο επίσης, ερώτημα υπάρχει που μου μια παρένθεση εδώ. Επίσης, υπάρχει στα συγκεκριμένα, υπάρχει και μια. Είναι επίσης λίγο, ας το πούμε, αόριστη διατύπωση και την ακολουθεί και το BBC. Αν έχεις πτώματα, αν έχεις φωτογραφίες οι οποίες είναι άγριες, έχει να κάνει με το πόσο κοντινές θα είναι, πόσο κοντινά θα είναι πόσο τα πλάνα. Ανάλυση αν θέλεις. Και πόσο κοντινή θα ναι, είναι. Ναι, εκεί υπάρχει ένα είδος επίσης διακριτικότητας. Υποτίθεται ότι πρέπει να είναι λίγο πιο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όπως σας είπα και προηγουμένως στην αρχή της δικής μου εισήγησης, ασχολούμαι πολύ με τα της Χρυσής Αυγής και έχω δύο απορίες που μου δημιουργήθηκαν γι' αυτό. Παραδείγματος χάρη τη φωτογραφία του Παύλου Φίσα, που δημοσίευσε το πρώτο θέμα, πρωτοσέλιδο. Θα δημοσιεύονταν σε κάποια βρετανική εφημερίδα. Γιατί, ας πούμε,
Μπορεί. Τώρα θα υπήρχε αυτό που λέγαμε και πάλι, το κατά πόσο θα θεωρούνταν μπορεί να ήταν κρυμμένα κάποια κομμάτια, να ήταν, ξέρω εγώ, μαυρισμένα ή φλού, ή από πιο μακριά. Ή από πιο μακριά. Γιατί οι φωτογράφοι, παραδείγματος χάρη, επιχειρηματολογούν και λένε ότι είναι ένα ντοκουμέντο, δεν μπορείς να το αποκρύψεις. Ναι. Είναι είδηση. Όχι, μπορεί να τα δημοσιεύσει κάποια, ειδικά στο online, αλλά θα πρέπει να είναι. Αλλά προσέξτε, θα πρέπει να είναι σαφώς χαρακτηρισμένα. Δηλαδή θα το δείτε πολλές φορές. Λέει ότι το περιεχόμενο τώρα εδώ είναι πάρα πολύ σκληρό ή κάτι άλλο. Mm-hmm. Διότι πρέπει να προστατευτεί πια ο ανήλικος, ο οποιοσδήποτε δεν θέλει να το δει και πάει λέγοντας. Το ενδιαφέρον με τη Χρυσή Αυγή που λέτε είναι το θεσμικό, κατά πόσο την καλύπτεις ως κομμάτι του συστήματος, καλός ή κακός. Mm-hmm. Και σε τι βαθμό την καλύπτεις. Όπως έγινε με το EDL. Πριν από χρόνια, γύρω στο 90, το BNP, που είναι ένας επίσης το Εθνικιστικό Κόμμα της Βρετανίας, συγγενής χώρος του English Defence League, είχε κερδίσει τον Δήμο του Tower Hamlets στο Ανατολικό Λονδίνο. Εκεί τα μέσα βρέθηκαν και πάλι σε μια κατά κάποιο τρόπο ανάλογη κατάσταση με την Χρυσή Αυγή και τα ελληνικά μέσα, διότι είναι θεσμικό πλέον. Δηλαδή είχε τον Δήμο, ήταν οι δήμαρχοι και οι δήμαρχοι του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν το αξιολογείς προληπτικά, το χρησιμοποιείς, εκεί λειτουργεί η λογική, το κάνεις όσο σε εισαγωγικά του αναλογεί. Οπότε, το λέω για να το φέρω, ναι, και σε επόμενη αυτή, ότι ας πούμε πώς ορίζεις το αν θα μεταδίδεις ή όχι δράσεις, παραδείγματος χάρη, της Χρυσής Αυγής, που έχουν το θεσμικό εξαρτάται, πλαίσιο. Εξαρτάται τι θα έκανες στα άλλα κόμματα, ναι, και τι χρόνο θα είχες στα άλλα κόμματα. Δηλαδή δεν μπορεί το κόμμα το οποίο είναι κυβερνών, άρα κατά τεκμήριο έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, την πλειοψηφία στη Βουλή, να έχει παρόμοιο χρόνο κάλυψης με το κόμμα το οποίο είναι, ξέρω, τρίτο, τέταρτο και έχει τον τρίτο ή το οτιδήποτε ποσοστό του. Εκκρεμεί. Είναι αθώοι μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μία περίπτωση, ξέρω αν θυμόσαστε την περίπτωση της Cromwell Street, όπου ένα ζευγάρι, το ζεύγος West, είχε σκοτώσει, ούτε θυμάμαι, καμιά δεκαπενταριά κοριτσάκια. Ο τύπος ήταν οικοδόμος και σιγά σιγά ξεκινήσανε για ένα και σιγά σιγά ανακαλύψανε ότι κυριολεκτικά όλο το σπίτι ήταν γεμάτο πτώματα, ο κήπος κλπ. Τελικά το σπίτι έχει καταδραχθεί τελείως, δεν υπάρχει, ήταν εφιαλτικό. Υπήρχε όμως ένα χαρακτηριστικό άρθρο της Guardian εκείνη την περίοδο που λέει ότι δεν μπορεί να λέμε οι δολοφόνοι ο Τζον και Μέρι, νομίζω, West, διότι ακόμα δεν έχουν περάσει από δικαστήριο. Μέχρι ότου καταλήξει ένα δικαστήριο, ότι αυτοί οι άνθρωποι, προφανώς όλοι μας πιστεύουν, τώρα δεν βρέθηκαν μόνα τους εκεί τα πτώματα, δεν μπορεί όμως να τους αναφερόμαστε ως τύπος, ως δολοφόνους, είναι αθώοι, θα το αποδείξει το δικαστήριο και μέχρι τότε, έλεγε χαρακτηριστικά μια κάπως αστεία διατύπωση, μπορεί κάποιοι άλλοι να βάλανε εκεί και να θάψανε τα κορίτσια, μπορεί εξωγήινοι να τα βάλανε εκεί ή κάτι τέτοιο. Και πάλι είναι ένα θέμα λίγο, αν θέλετε, μια τυπολατρείας που εντάξει χαρακτηρίζει ένα μεγάλο κομμάτι της Βρετανίας έτσι λίγο στα σχήματα. Όμως μην ξεχνάμε, όσο κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, όσο και να είμαστε αντίθετοι σε ιδεολογικές αρχές και πρακτικές, όχι μόνο κομμάτων και ανθρώπων, αλλά και οτιδήποτε άλλο, ότι παράλληλα όλοι έχουμε ένα βασικό κομμάτι του δημοκρατικού χώρου που είναι το τεκμήριο της αθωότητας. Και αυτό καταρρύπτεται μόνο από ένα δικαστήριο. Συνεπώς μέχρι τότε δεν ξέρω αν θα πούμε οι δολοφόνοι ή οτιδήποτε, αλλά πάντως πρέπει να προσέχουμε, δηλαδή, στην οργάνωση που συζητάγατε, το γεγονός ότι είναι υπόδικη. Θα το αναφέρουμε, θα το υπενθυμίζουμε, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν θα μπορούμε να λέμε πάρα πολλά πέρα από αυτό, διότι μέχρι ότου αποφανθεί το δικαστήριο, όταν γίνει επιτέλους το δικαστήριο, θα το δούμε. Όταν υπάρχει μια εξωκοινοβουλευτική δράση, γιατί υπάρχει και κοινοβουλευτική δράση που okay, εμπίπτει στη διαδικασία του κόμματος που παίρνει το χρόνο που το αναλογεί αυτό. Όταν όμως είναι μια δράση που δεν είναι κοινοβουλευτική, μια συγκέντρωση, ας πούμε, η οποία στο περιεχόμενό της, παραδείγματος χάρη, έχει πάρα πολλούς ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, το περιεχόμενό του είναι μισαλόδοξο, είναι ρατσιστικό, όλο αυτό. Τι κάνεις τότε, το μεταδίδεις? Καταρχάς, για να το μεταδώσεις ή όχι, θα πρέπει να δεις τι θα έκανες σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Δηλαδή, η συγκέντρωση ίδια είναι σημαντική αρκετά για να την καλύψω? Το πρώτο και σοβαρότερο. Είναι είδηση από μόνη τη συγκέντρωση, διότι εκδηλώσεις τα κόμματα κάνουν συνεχώς σε διάφορους τόπους. Το δεύτερο είναι τι έκταση δίνω σε αυτή την κάλυψη. Όπως είπα, κατά αναλογία πρέπει να έχουμε και με αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί δηλαδή το κόμμα της κυβέρνησης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνήθως να έχουν ακριβώς ίδιο χρόνο με όλα τα υπόλοιπα, ειδικά στις εξωκοινοβουλευτικές δραστηριότητές τους.
Το τρίτο είναι με ποιο τρόπο θα καλύψω αυτό. Μπορεί να το καλύψω και να μην έχω καμία από τις δηλώσεις τους ή να έχω κάποιες δηλώσεις τους που δεν είναι, αν θέλετε, απαραίτητα προκλητικότερες και ως δημοσιογράφος, ως ρεπόρτερ, να αναφέρω ότι ακούστηκαν μία σειρά συνθήματα, ξέρω εγώ, θέματα εναντίον των μεταναστών ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά όμως, γι' αυτό έχει νόημα η συζήτηση που γίνεται εδώ για τον κώδικα, όχι μόνο για την ρητορική μίσου, αλλά για μένα έχει νόημα ο συνολικός κώδικας, είναι πάντα χρήσιμο όταν τα έχουμε ξεκαθαρίσει από νωρίτερα. Και δεν βρισκόμαστε εν θερμό. Όταν λοιπόν εκείνη την ώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη Χρυσή Αυγή ή το οτιδήποτε θέμα μας προκύπτει, ανατρέχουμε σε αυτό που έχουμε ήδη. Δεν βρισκόμαστε εν θερμό την ώρα του γεγονότος και την ώρα των αντιδράσεων. Εκεί που οι μισοί θα λένε γιατί τους καλύψατε έτσι και οι άλλοι μισοί γιατί δεν τους καλύψατε έτσι. Εμείς ανατρέχουμε σε αυτό που έχουμε στήσει σε εισαγωγικά, αν θέλετε, ανύποπτο χρόνο. Η προσέτως μία σκέψη πάνω σε αυτό είναι ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε επιτέλους την είδηση από την άποψη και από το θέμα. Δηλαδή, η πολιτική συγκέντρωση μιας οποιασδήποτε, ενός οποιασδήποτε πολιτικού κόμματος, δεν αφορά την ειδησιογραφία, την κάλυψη, την ειδησιογραφική. Δεν καταλαβαίνω και η απορία μου είναι πάντα γιατί θα πρέπει να καλύπτουμε την οποιαδήποτε δημοσιογραφικά, την οποιαδήποτε πολιτική συγκέντρωση. Που βέβαια αυτό είναι θέμα αρχισυντάκτη, διευθυντή ειδήσεων του μέσου του ίδιου. Και να μην περιοριζόμαστε σε αυτό που τα επίσημα, ας το πούμε, όργανα του πολιτικού κόμματος μπορεί να βγάλουν ως ανακοίνωση ή ως τοποθέτηση πάνω σε κάτι. Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, είναι και ένα θέμα το οποίο δημιουργεί λίγο το επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω, που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των δημοσιογράφων ανεξάρτητα από το πλαίσιο λειτουργίας των οργανισμών. Κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ καλό και δημοκρατικό και σημαντικό, αλλά κρύβει πολλούς κινδύνους, κατά κάποιο τρόπο. Και για τον ίδιο τον δημοσιογράφο, γιατί είναι πλέον μπορεί να έρθει σε μια συγκρουσιακή κατάσταση που θα πρέπει να βάλεις αυτό που εσύ πρεσβεύεις απέναντι σε αυτό που ο οργανισμός σου πρεσβεύει ή θέλει να βγάλει. Εκεί τι γίνεται, πώς αυτό το πράγμα ισορροπείται. Αυτό είναι οι επαγγελματίες και πάλι έχουν να κάνουν με τις δομές. Έχω συγκεκριμένο παράδειγμα προσωπικό στο BBC στην περίοδο του πολέμου στην Ιουγκοσλαβία. Παρόλο που η δική μου, αν θέλετε, θέση ήταν αντίθετη με την ευρύτερη κάλυψη που είχε το BBC, εγώ ουδέποτε ένιωσα ότι βρέθηκα είτε σε υποχρέωση να εκφράσω μια συγκεκριμένη αντίληψη άλλη, είτε σε κίνδυνο ότι η θέση μου απειλείται γιατί δεν λέω αυτό το οποίο πρέπει. Αυτό όμως από πού προκύπτει? Προκύπτει από το ότι υπάρχει ένας μηχανισμός σε ανύποπτο χρόνο που επιτρέπει να κάνω εγώ ένα πρόγραμμα, να συζητήσουμε μετά πώς πήγε και γιατί πήγε, και εκεί ενδεχομένως να εκφράσουμε κάποιες απόψεις. Και εάν εγώ έχω σοβαρό θέμα με αυτό το οποίο μου είπες εσύ, ως αρχισυντάκτης μου, για παράδειγμα, για το τι είναι, να το θέσω παραπάνω. Να πάω στον αρχισυντάκτη της Ευρώπης, εν προκειμένου, και να πω ότι συγγνώμη, εδώ έχουμε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος να καλυφθεί. Τώρα από εκεί και πέρα, αν τα πράγματα είναι οριακά, πλέον είναι προσωπικές, πώς να το πούμε, θέσεις ο καθένας, πόσο αντέχει, πόσο υποχωρεί. Πόσο υποχωρεί και τι πάει. Είναι θέμα άλλο. Για να το κλείσω από την πλευρά μου για τα social media που ξεκινήσαμε και πόσο πιο σύνθετο είναι, εικόνες όπως αυτή η οποία, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, βία των μεταναστών και η οποία είναι ένα μοντέλο έξω από Night Club του Λονδίνου το 2009 ή αυτή εδώ που υποτίθεται είναι, όπως βλέπετε, Στουτγκάρδη, σεξουαλική επίθεση από μετανάστες και που είναι μία γλίδα από το 2013 σε μπαρ του Μάντσεστερ. Είναι αυτά που μας δίνουν τη χαρακτηριστική εικόνα των προβλημάτων που έχουμε, πόσο σύνθετα γίνονται όλα αυτά από τις άλλες. Υπάρχουν όμως και από την άλλη πλευρά. Αυτή εδώ η περίπτωση είναι η Amy Hamilton, ένα κοριτσάκι που, όπως λένε, εξαφανίστηκε, γιατί οι συμμορίες Ασιατών που τα παίρνουν για να τα προωθήσουν στην πορνεία, κατά τα φαινόμενα το κλέψανε. Αυτή δεν υπήρχε ποτέ. Η φωτογραφία δεν είναι τίποτα άλλο παρά από έναν πίνακα και στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πακέτο που έστησε μία ακροδεξιά ομάδα προκειμένου, όπως είπε, να δείξει το πόσο τα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης είναι έτοιμα αμέσως να υιοθετήσουν οτιδήποτε τέτοιου τύπου. Και
είναι ενδεικτικό του πόσο σύνθετο είναι το κομμάτι στο οποίο βρισκόμαστε. Αυτό το Μπέιλ, αν θυμάμαι σωστά, είναι British anti-leftist κάτι. Είναι η δουλειά μας ρευστή και δύσκολη. Αυτό δεν κάνει ενδιαφέρουσα, αλλά αυτό έχει και όλους τους κινδύνους. Και επειδή σας είπα πόσο είμαστε, 2,5 ώρες σχεδόν, σε 2,5 ώρες μέσα, το Facebook είχε κάπου 43.500 περίπου νέους χρήστες, 42 εκατομμύρια tweets γίνανε. Στο Instagram είχαμε 294 εκατομμύρια likes και πάει λέγοντας. Αυτό και μόνο δίνει την αίσθηση και την εικόνα του όγκου των πληροφοριών που καλούμαστε να διαχειριστούμε και που έχουν αλλάξει όλο το τοπίο σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα που λέμε. Καλή τύχη, τι να πω. Πολύ σύντομα, μεταξύ αυτών που είπατε και που με προβλημάτισαν πραγματικά, θα σταθώ σε ένα στοιχείο. Είπατε ότι η Επιτροπή Ofcom λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο και ότι σε αυτήν ανήκει ουσιαστικά το BBC, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι... Όχι, ανήκει, υπάγεται. Υπάγεται. Δηλαδή η Ofcom είναι αυτή που εξετάζει το εάν ακολουθεί ή όχι. Αν κάποιος έχει παράπονο με το BBC, θα το εξετάσει τελικά η Ofcom. Κάτι που δεν συνέβαινε πριν... Μέχρι 1η Απριλίου. Παλιά το BBC ήταν εντελώς αυτορυθμιζόμενο, ανεξάρτητο, έτσι. Ναι. Από 1η Απριλίου υπάγεται στην Ofcom. Ναι, πολύ σύντομα εδώ θα ήθελα να καταθέσω μια προσωπική εμπειρία από ένα εξαιρετικό σεμινάριο διάρκειας 2 μηνών που είχε κάνει η ΕΡΤ και σε συνεργασία με το BBC και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο είχα την τύχη να συμμετέχω. Και θυμάμαι ότι τότε, τον Νοέμβριο του 89, λίγο πριν πέσει το τείχος και ήμασταν στο Λονδίνο, ήταν ο Γιώργος ο Πίτερς στο ελληνικό τμήμα του BBC τότε. Ήταν η πρώτη μεγάλη απεργία των δημοσιογράφων. Εγώ τότε είχα εκπλαγεί, διότι οι απεργίες εδώ γίνονταν για άλλους λόγους, για οικονομικούς ή για άλλους. Διότι οι δημοσιογράφοι χρησιμοποίησαν στα δελτία τους για τους μαχητές του PLO την λέξη fighters και η κυβέρνηση Θάτσερ είχε παρέμβει και είχε ζητήσει να χρησιμοποιούν τη λέξη terrorists. Και έτσι είχε γίνει η πρώτη απεργία, από όσο θυμάμαι. Και καταλήγοντας, το ερώτημά μου είναι πόσο εμπλέκει την πολιτική και τους πολιτικούς βέβαια με τον ενδιάμεσο αυτήν την Επιτροπή, την Ofcom και τις σχέσεις αυτής με το BBC, τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και το Κοινοβούλιο ή γενικότερα την πολιτική παρέμβαση σε εισαγωγικά. Υπάρχει, όπως είναι σαφές, μια προσπάθεια αυτά όλα λίγο να ξεχωρίζονται. Το Κοινοβούλιο εκφράζει, οι επιτροπές εκφράζουν μια σειρά κόμματα, όλα τα κόμματα, οπότε υπάρχει μια δυνατότητα, ας το πούμε, συζήτησης. Δεν υπάρχει ερώτημα, βέβαια, ότι το BBC υπήρξε και υπάρχει ένα κόμμα ο κακός δαίμονας για όλες τις κυβερνήσεις, έτσι. Δηλαδή, από την Θάτσερ μέχρι τον Μπλερ, μέχρι τον Κάμερον, μέχρι οτιδήποτε. Όπως σας είπα, ακόμα και το γεγονός ότι τώρα το BBC εντάχθηκε κάτω από την Ofcom, θεωρείται από πολλούς μια πολιτική, ας το πούμε, ενέργεια κατάσταση ως αποτέλεσμα της Επιτροπής Λήψεων. Είναι μια διαμάχη. Η Θάτσερ είχε θυμώσει με το BBC πριν από αυτό και ήταν κατά τα λεγόμενα το μεγάλο της παράπονο, ας το πούμε, και από εκεί ξεκίνησε όλος ο αγώνας για να το διαλύσει. Μέσα από τη διαδικασία του πολέμου στα Φόκλαντς, όταν δεν έλεγε ο στρατός μας, αλλά έλεγε οι Βρετανικές δυνάμεις και οι δυνάμεις των Αργεντίνων, το οποίο το θεωρούσε τραγικό σφάλμα. Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, γιατί την έζησα αυτή την περίοδο, ένα κομμάτι του όσα ήθελε να πετύχει η Θάτσερ, τα πέτυχε τελικά ο Μπλερ, η κυβέρνηση Μπλερ, όταν έγινε η ιστορία που ίσως θυμόσαστε με τον Άντριου Γκίλιγκαν του BBC και τον καθηγητή Κέλλη για τα όπλα μαζικής καταστροφής του Ιράκ, ένα ρεπορτάζ του Άντριου Γκίλιγκαν, το οποίο είχε ένα είδος ανακρίβειας, αν θέλετε, στο λόγο, αλλά το έδωσε κάπου 6 και 20 το πρωί, δόθηκε η ευκαιρία στην κυβέρνηση να κάνει μια τεράστια παρέμβαση και επίθεση στο BBC. Χαρακτηριστικά θα σας πω, και εδώ μπαίνουμε στα θέματα αυτολογοκρισίας, όταν αρχίζουμε και τραβάμε τους κώδικες και τους κάνουμε πάρα πολύ ισχυρούς, ότι όλο το προσωπικό που τότε εμπλεκόμασταν σε προγράμματα πρώτη γραμμή, παρουσιαστές, παραγωγή κλπ., κάναμε υποχρεωτικό course για το πώς θα κρατάμε σημειώσεις. Το οποίο, μάλιστα, σημειωτέων, αν πάτε τώρα
στα BBC Guidelines έχει προσθεθεί και το note-taking, το οποίο παλιά δεν υπήρχε. Αυτό από μόνο του είναι μια απάντηση απέναντι σε ένα πράγμα το οποίο όντως υπήρχε ένα σοβαρό θέμα. Έτσι. Δηλαδή ήταν τα όπλα του, η ιστορία του Γκίλιγαν κτλ. Το ζήσαμε όμως το πώς δημιούργησε ένα κλίμα φόβου, αυτολογοκρισίας, ανασφάλειας στους συντάκτες και οδηγούνται κάπου προς τα εκεί που οδηγούνται. Είναι μια μάχη. Το BBC έχει περάσει πολλά δηλαδή, σημεία, έχουν δώσει οι δημοσιογράφοι του πάρα πολλές μάχες, κάποιες έχουν κερδιθεί, κάποιες έχουν χαθεί. Τώρα νομίζω ότι είναι λίγο σε υποχώρηση, αν με ρωτήσετε εμένα προσωπικά, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί οι οποίοι μπορούν να ξανακερδίσουν την επόμενη μάχη. Αλλά αυτή είναι η τύχη, όπως είμαι σίγουρος ότι θα ξέρετε κι εσείς, όλων των δημοσίων τηλεοράσεων με όλες τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους. Είναι μια διαρκής μάχη.